Είναι η μέρα που θα γιορτάσουμε το Άγιο Πάσχα σε 2 εβδομάδες. Από σήμερα η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η οποία είναι επί των υπάρξεων, θα μπει στη ζωή μας. Κυριακάτικη Αρένα λοιπόν, με πλούσιο πρόγραμμα, με πολλά παιχνίδια, καλά παιχνίδια, παιχνίδια που έχουν το στοιχείο της έκπληξης πάνω τους και αυτό τα κάνει συναρπαστικά, τα κάνει ελκυστικά, τα κάνει όμορφα. Να λοιπόν και κάτι που βλέπουμε στο δύσμερο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο καταστρατηγείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά το ίδιο όφελος ως ποδοσφαιρικοί παράγοντες, και δεν μιλάω για όλους αλλά για την συντριπτική τους πλειοψηφία, παράγοντες οι οποίοι σε άλλο μέρος του κόσμου, σε άλλο μέρος του πολιτισμένου ποδοσφαιρικά κόσμου, δεν θα περνούσαν ούτε έξω από τα γήπεδα. Και όμως αυτοί οι παράγοντες σήμερα, και επαναλαμβάνω δεν μιλάω για όλους, δεν τους πιάνει όλους η μπήλια, και αυτοί οι παράγοντες διοικούν μεγάλες ομάδες της χώρας μας και με τις αποφάσεις τους οδηγούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο δρόμο που έχει πάρει. Και που το οδηγούν, εσείς το ξέρετε πολύ πιο καλύτερα, γιατί ο κόσμος, ο ανώνυμος και επώνυμος, όχι τηλεθεατής, φίλαθλος, είναι ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος και πιο σίγουρος κριτής για τον βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Εμείς, θέλοντας να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέμε ομορφιά στο ποδόσφαιρο, σε αυτό που λέμε ενημέρωση στο ποδόσφαιρο, σε αυτό που λέμε ηρεμία στην στρογγυλή θεά, θέλοντας λοιπόν και εμείς από τη δικιά μας, από το δικό μας μετερίζει, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι, δημιουργούμε τούτες εδώ τις εκπομπές, οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια βρίσκονται επί των επάλξεων, και εφόσον εσείς δεν μας έχετε απορρίψει, σημαίνει ότι τέλος πάντων κάτι γίνεται καλά. Αυτό βέβαια το κρίνετε εσείς και μόνο εσείς. Κυριακάτικη Αρένα λοιπόν, για μία ακόμα Κυριακή έχουμε να ακούσουμε, θέλω να πιστεύω, και να σας πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μαζί θα σχολιάσουμε, θα κριτικάρουμε τα παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα μαζί, συμπεράσματα που θα κάνουν τις ποδοσφαιρικές μας ημέρες πιο ήρεμες, πιο βατές, πιο ειλικρινείς. Γεμάτα ενδιαφέροντα λοιπόν και η σημερινή αθλητική εκπομπή, η σημερινή Κυριακάτικη Αρένα, και το πρώτο πάρτε το. Ξανά μαζί λοιπόν, και αφού ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και μας υποστηρίζουν στην προσπάθεια που κάνουμε για να βγαίνει αυτή η εκπομπή ζωντανά μπροστά σας κάθε Κυριακή το βράδυ και αυτή την ώρα, και να πάμε σε 2 ανθρώπους που είναι στελέχη της, φυσικά, της εκπομπής, και τραβάνε και αυτή μεγάλο κανάλι για να βγαίνει αυτό που βλέπετε κάθε Κυριακή βράδυ με τον τρόπο που το βλέπετε ζωντανά μπροστά σας. Και φυσικά μιλάω για τον Γιάννη τον Καλογιάννη και τον Σπύρο τον Γανούλη. Τι γίνεται, παιδιά? Γεια σας. Τι είναι? Είμαστε εδώ. Καλό μήνα κιόλας να πούμε. Καλό μήνα, καλό μήνα. Επίσης και σε όλους, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η εκπομπή μας δεν πέφτει πρωταπριλιά σήμερα. Ναι. Γιατί είχαμε προβλήματα, θα νομίζαμε ότι κάποια πράγματα που θα πούμε είναι ψέματα. Έτσι, αυτό το έδωσε ο Θεός, πέρασε η πρωταπριλιά. Κάποιοι άλλοι λένε ψέματα όλο το χρόνο εκτός της πρωταπριλιάς. Δεν αδιαφέρουν από τους υπόλοιπους. Και εκείνη την ημέρα μπορεί να λένε και αλήθεια. Και να μην τους πιστεύει κανένας. Αυτές όλες τις χρονιάς λένε αλήθεια μόνο εκείνη την ημέρα. Και να τους πιστεύει. Πάντως, σε πολύ κόσμο εγώ χθες ευχήθηκα χρόνια πολλά, Γιάννη. Σε πάρα πολύ κόσμο. Ο ψεύτης. Ναι, θα σας πω τώρα, σήμερα παραδείγματος χάρη έχουν γενέθλια. Ο,
Ο πατέρας της Ολυμπιονίκης της Φανής Χαλκιά, ο Κώστας, που ήταν πρωταθλητής Θηγού. Έχει ο Κώστας ο ταξιάρχης που θα πω μετά γιατί. Έχει ο πρώην δήμαρχος Λάρισας και νυν συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ο Κώστας Τζανακούλης. Και ο φίλος μου, ένας σημαντικός τέλεχος του ελληνικού στρατού, ο Δημήτρης Καζαμίας. Αλλά η πληροφορία... Να τα χιλιάσουν! Υγεία να είναι πρώτα. Η πληροφορία ότι γεννήθηκαν όλοι 1 Απριλίου και τους πήγαν 2. Ελέγχεται. Βέβαια. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε πάρα πολλά δώρα, μα πάρα πολλά δώρα από τους συνεργάτες μας για τους τηλεθεατές. Και πάμε, έχουμε δωρεπιταγές από το Lux Market στην Καρδίτσα. Αρκετές, έχουμε μία δωρεπιταγή των 50 ευρώ για τους νικητές. Έχουμε 10 κιλά βιολογικό χρώμα από την εταιρεία Thanos Χρώμα. Έχουμε δωρεάν τσιπουράκι από τον Μεθιστάνα. Στο κέντρο ακριβώς της Νέας Ιωνίας, Παπάγου 20. Έχουμε μια πυροσβεστήρα του ενός κιλού και ένα αντιανεμικό από την διάβροχο, μάλλον από την εταιρεία του Θωμά Μαλαμίδη. Έχουμε πάλι δωρεάν τσιπουράκι από τα Φιλαράκια στο κέντρο του Βόλου. Ουζερίφαγο ποτή, όπως το λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης Οκατσιπλάκης. Έχουμε δωρεάν αλλαγή λαδιών από το συνεργείο του κυρίου Θεοδόρου στην Νεάπολη του Βόλου. Αναγνωστοπούλου 14. Ο Γιώργος Θεοδόρου αλλάζει τα λάδια του αυτοκινήτου σας τζάμπα. Επίσης ο κύριος Γανωτής στην Αγριά, το ίδιο. Αλλαγή λαδιών, Γανωτής Μότορ, συνεργείο. Ο Θανάσιος Γανωτής στην Ματσάγκου 4 στην Αγριά. Έχουμε επίσης καθαρισμός φαναριών αυτοκινήτου. Μια επίπονη εργασία από τον κύριο Τσιμπανογιάννη, αξίας 40 περίπου ευρώ, 40-50 ευρώ. Έχουμε ηλεκτρολογικός έλεγχος αυτοκινήτου από την εταιρεία του κυρίου, από το συνεργείο του κυρίου, ηλεκτρολογίου του κυρίου Ασμελή. Ασμελής Βαγγέλης, στο πεδίο του Άριος. Έχουμε από το Κούγκαρ γάντια για τις κρύες ημέρες που φεύγουν βέβαια, αλλά και ένα υποκατάστατο από κασκόλ, το οποίο φοριέται, δεν είναι κασκόλ, φοριέται όμως γιατί προστατεύει τον λαιμό. Έχουμε Bluetooth δωρεάν από τον Jimmy. Τη ηλεκτρικά τζίμις στην Αγριά, ηλεκτρικά έδη και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στην Αγριά του Βόλου. Επίσης, από το Πρεμιέρα έχουμε ένα μπουκάλι ποτό της αρεσκίας σας για Παρασκευή ή Κυριακή από το Πρεμιέρα στον Βόλο. Και επίσης από το Βαλής, το ξενοδοχείο Βαλής, έχουμε μία ώρα μασάζ στο μασάζ και σπα του ξενοδοχείου Βαλής στην Αγριά του Βόλου. Μία ώρα αξίας περίπου 50 ευρώ είναι το δώρο αυτό. Και επίσης κλείνω με την εταιρεία για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος στη Λάρισα. Η εταιρεία που ασχολείται με την ηλεκτρική ενέργεια, με φυσικό αέριο, με Bluetooth και από την εταιρεία αυτή που δεν είναι άλλη, από την εταιρεία Φωτάκης. 4 δεκαετίες, ένα όνομα δίνει τις λύσεις. Φωτάκης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνία. Ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό αερίου και ρεύματος. Χωρίς δέσμευση συμβολέου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, ισχύει η κρατική επιδότηση. 2 καταστήματα Φωτάκης. Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 στο κέντρο της Λάρισας. Φωτάκης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Φυσικό αέριο. Τηλεφωνία. Και η τηλεθεία. Έχουμε θέμα σοβαρό.
Να κάνω τις ερωτήσεις πρώτα Γιάννη και μετά να το... Μου στείλε μήνυμα ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Είναι νευριασμένος. Πόσα δώρα ρε φίλε, τι έχεις κάνει. Ναι. Έχουν πρόβλημα εδώ. Είναι οι υποστηρικτές μας είναι πάντα γενναιόδοροι. Τσιπουράδικα του Βόλου όμως, αλλά τώρα επειδή το είδα αυτού και το ακούσαμε, ξέρετε ποιος επιχειρεί σε Τσιπουράδικο του Βόλου πλέον. Ναι, ναι, ναι. Έγινε γνωστό. Και εγώ σήμερα το μάθα. Σήμερα. Ναι. Φίλος μας ο Ζήσης Οντελόπουλος. Μάλιστα. Τσιπουράδικο στο Βόλο. Πάει το ποδόσφαιρο. Τον έχασε. Δεν είναι σίγουρο. Τι. Ότι θα τον χάσει το ποδόσφαιρο. Προς ώρας 100%. Αύριο ξεκινά και το ραδιόφωνο του. Εγώ πιστεύω αύριο. Ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του το ποδόσφαιρο είναι και θα είναι πάντα. Οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση και αν κάνει. Μέσα στην καρδιά του είναι το ποδόσφαιρο. Θα τον επισκεφτούμε για να τα πούμε από κοντά. Εννοείται. Εννοείται εκεί στην. Στο Καπακλή και στην. Καπακλαντάν, αφού είναι η γειτονιά μου, εκεί μεγάλο. Στο Καπακλή λοιπόν, το πρώην Παπαδί είναι. Το σπίτι μου το πατρικό εκεί. Ναι. Καπακλή. Ναι, Άγια Ράργυρη. Μικρασία. Καπακλή. Είναι τουρκικά η. Ναι. Η συνοικία των Αγίων Αναργύρων. Η λέξη, Καπακλή. Καπακλή είναι τουρκική η λέξη. Άγια Ράργυρη. Ναι. Μετά, ναι. Συνοικία. Εντάξει, είναι Άγια Ράργυρη εκεί. Μεγάλη Χάριτος. Με την μεγάλη ομάδα της Δάφνης. Της Δάφνης. Δαφνάρα εκεί, έδρα εκεί. Έχουν βγει πολλά ταλέντα. Στο Καπακλή, βέβαια. Να πούμε ότι οι νικητές εντός εβδομάδας θα πάρουν όλα τα σταδόλα. Δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα. Ίσως μία εκκρεμότητα έχουμε από έναν τηλεθεατή στη Λάρισα με χρώμα από τον κύριο Θάνος χρώμα, αλλά και αυτή εντός εβδομάδας θα τελειώσει, γιατί την έχει κερδίσει ο άνθρωπος αυτός εδώ και 10 μέρες και κάτι έγινε, δεν μπορούσαν να μας εξυπηρετήσουν τα courier. Θα το πάμε εμείς οι ίδιοι συνεργάτες της εκπομπής, θα το πάμε εμείς στο σπίτι του. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος μας τίμησε με τη συμμετοχή του από το πολεοδομικό συγκρότημα της Λάρισας. Όλες οι συμμετοχές είναι τιμή για την εκπομπή. Όλες, φυσικά και όλες. Φυσικά και όλες. Και για τον Άστρα, βέβαια. Φυσικά και όλες. Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις που έχουμε για τους τηλεθεατές σήμερα και επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τον σταθμό έχοντας πάντα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η πρώτη ερώτηση είναι τρεις παίκτες που έπαιξαν σε ομάδες του Βόλου και κατάγονταν από την Αφρική. Εύκολη ή πανεύκολη ερώτηση. Θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους νικητές. Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι συμμετοχές, μας ενδιαφέρουν και οι νικηφόρες συμμετοχές. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε η δεύτερη ερώτηση, το προσωνύμιο από δύο στελέχη του Θεσσαλικού ποδοσφαίρου. Το παρατσούκλι δηλαδή δύο παλιών ποδοσφαιριστών. Ο ένας ήταν παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά και παράγοντας του Τοξότη, πρόεδρος του Τοξότη Βόλου, ο οποίος έκανε την μεγάλη πορεία και έφτασε μέχρι τη Β' Εθνική Κατηγορία. Και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι του κυρίου Ανέστη Ιωσηφίδη. Πώς ήταν γνωστός ο Ανέστης Ιωσηφίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου και πρώην πρόεδρος του Τοξότη. Και φίλος πολύ. Και εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός κύριος. Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, πώς ήταν γνωστός. Και το δεύτερο είναι από ένα άλλο μεγάλο όνομα του Θεσσαλικού ποδοσφαίρου, του Λαρισαϊκού ποδοσφαίρου, του Πανελλήνιου, του ελληνικού ποδοσφαίρου, και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Αγορογιάννη, τον μπακ της Μεγάλης ΑΕΛ. Ποιο ήταν το προσωνύμιό του, ποιο ήταν το παρατσούκλι του. Και τη τρίτη ερώτηση είναι, και αυτή είναι διτή, έχει δηλαδή δύο σκέλη, σε όποια από τα δύο απαντήσετε θα θεωρηθεί σωστό. Ποιο είναι το κλασικό ντέρμπι, ποδοσφαιρικό ντέρμπι του Εδιμβούργου, όχι της Γλασκόβης, του Εδιμβούργου, της πρωτεύουσας της Σκωτίας.
σας μπερδεύω λιγάκι, γιατί θα μου πείτε όλοι οι Celtic Rangers, αλλά αυτή είναι στη Γλασκόβη. Εμείς θέλουμε τις πρωτεύουσες Σκωτίας του Εδιμβούργου. Ποιο είναι το κλασικό? Και ποιο είναι το κλασικό σε μια περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας, την νότιο-δυτική περιοχή της, δηλαδή στην Ουαλία. Ποιο είναι το κλασικό της Ουαλίας, του ουαλικού ποδοσφαίρου? Ψάξτε τα κοιτάπια σας, ψάξτε τους υπολογιστές σας, ανοίξτε, βρείτε, γκουγκλάρετε τι θέλετε και εμείς απλά περιμένουμε τις απαντήσεις για να μοιράσουμε τα δώρα με ιδιαίτερη χαρά. Και έχει και ο Γιάννης μια ερώτηση για εσάς. Έχω κι εγώ μια, ναι. Πριν 30 χρόνια, το 1993, έγινε ένα σημαντικό παιχνίδι, φιλικό μεν, αλλά σημαντικό για άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσης, μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ. Το 1993 η ΑΕΛ είχε τότε τα δικά της παιδιά, μιλάμε για Μιχαήλ, Παπαντονίου, Ζάκας, Λάρισα ΠΑΟΚ. Ναι, ταξιάρχης, Ευθυμιάδης, Νεμπεγλέρας, Τσακμακίδης. Ο ΠΑΟΚ είχε τα αστέρια του, Μιχόπουλος, Λαγωνίδης, Αναστασιάδης, Δερμιτζάκης, Μαλιούφας, Δημόπουλος, Θανάσης κλπ. Το σκορ αυτού του αγώνα ήταν 1-2. Προηγήθηκε η ΑΕΛ με το Ζάχο, ένα ψηλό παιδί στόπερ από τα Τρίκαλα, νομίζω ήταν ένα χωριό. Ισοφάρισε ο Αντώνας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετέπειτα ήρθε στην ΑΕΛ επί Μπατατούδη. Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-2 με γκολ του Θανάση Δημόπουλου στο 92ο λεπτό. Θέλουμε το όνομα του διαιτητή εκείνης της αναμέτρησης, που υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ρέφερι. Ωραία. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-2, 1993, φιλικό παιχνίδι, το όνομα του διαιτητή. Υπόψη, να σας πω και κάτι άλλο, αυτός που θα επικοινωνήσει μαζί μας 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής και όταν θα δώσουμε εμείς το έναυσμα για την επικοινωνία, θα είναι ενδυνάμει νικητής. Δηλαδή θα πάρει και αυτός δώρο και καλό δώρο. Άρα θα είναι βέβαιος νικητής. Θα είναι βέβαιος νικητής. Τώρα είναι ενδυνάμει, μέχρι να πάρει τηλέφωνο. Μετά θα είναι βέβαιος νικητής. Θα είναι βέβαιος νικητής. Ωραιότατα. Και πάμε λοιπόν εμείς στα δικά μας. Είχαμε σήμερα τη δεύτερη αγωνιστική. Πριν πάμε να στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς που μας βλέπουν, φίλους, ναι, να χαίρονται, γιατί καμιά φορά παίρνουν και στέλνουν μηνύματάκια σε μένα. Λοιπόν, να χαίρονται την ομάδα που έχουν, δεν θα πω ποια ομάδα, ξέρουν αυτοί, τα ακούν τώρα. Και αύριο πικρό καφέ, τίποτα άλλο. Γιατί κατάλαβες εκεί η αποστολή που μαζευόμαστε. Μιλάς για τίποτα Παοκτζίδες, τίποτα Ολυμπιακός Πειραιώς. Δεν ξέρω, εγώ λέω. Ή τίποτα Παναθηναϊκός. Γιατί μου έγραφε την άλλη φορά ο φίλος αυτός. Να χαίρετε λοιπόν και όχι πολλά πολλά. Εγώ θέλω 10 δευτερόλεπτα, 10 ακριβώς, όχι πάμε, πάνω. Πάμε, πάμε. Γιατί πρόκειται επί προσωπικού. Α. Λοιπόν, και οφείλω, διότι ο άνθρωπος αυτός δημόσια εψεύστη, δημόσια σκόρπισε τη λάσπη του στον αντιμνηστήρα. Και είμαι υποχρεωμένος για πρώτη φορά στη ζωή μου να απαντήσω δημόσια. Δεν θα συνεχίσω, δεν θα συμμετάσχω στις κατηνιές, αλλά πρέπει ο κόσμος να μάθει τουλάχιστον την αλήθεια, γιατί η λάσπη δεν μπορεί να συνεχιστεί σε τούτο εδώ τον τόπο. Είπε σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης ο νυν μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ ότι τον παρακαλούσα να μου δώσει τα χρήματα που μου χρωστούσε ο Κούγιας. Και τελικά μου τα έδωσε και δεν θέλει να με ξαναδεί. Με χαρακτήρισε εμέσως πλην σαφώς παπαγαλάκι του Κούγια, χωρίς κανένα βέβαια δικαίωμα και χωρίς να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα τέτοιο. Παπαγαλάκι εγώ δεν υπήρξα ποτέ και το ξέρουν όλοι. Παπαγαλάκι της ΑΕΛ είμαι. Λοιπόν, απαντώ όχι σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά γνωστοποιώ και σε οποιονδήποτε συνάδελφο θέλει, τα έχω να τα δώσω σε οποιονδήποτε συνάδελφο. Εδώ είναι η απόλυσή μου 22 Αυγούστου και τα χρήματα που μου κατευλήθησαν. Ο άνθρωπος αυτός μου κατέβαλε τους μισθούς του Ιουνίου και μέχρι 20-22 Αυγούστου που πήρα την απόλυση.
αυτά τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τους λογαριασμούς που είχα εγώ με τον Γκούλια. Αυτά τα χρήματα είναι στη δική του θητεία. Συνεπώς με πλήρωσε αυτά τα οποία μου όφιλε. Δεδουλευμένα. Δεδουλευμένα κατά μία έννοια. Διότι δεν πήγαινα εγώ στα γραφεία, όντως, αυτούς τους 2,5 μήνες, αλλά δεν με είχε απολύσει κιόλας. Παρότι αρχές Ιουνίου έστειλε επιστολή με διπλούς παραλήπτες και αυτόν και τον προκάτοχό του, τον Αλέξη τον Γκούλια, και τους έγραφε ότι για να διευκολύνω τις συζητήσεις σας, απαλλάξτε με τον καθηκόντον μου. Δεν το έκαναν, πήγε 22 Αυγούστου και με πλήρωσε αυτούς τους 2,5 ουσιαστικά μήνες που κατήχε την πρωτοκαθεδρία της ΑΕΛ, ανεξάρτητα αν με ενδιαφέρει αν είχε πάρει ή όχι ο ίδιος την άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλησμού. Και το τελειώνω λέγοντας ότι κανένας Αμίν Νταντά δεν μακροημέρεψε σε ευνομούμενες πολιτείες. Και η Λάρισα με τον νομό της είναι ευνομούμενη πολιτεία. Καλώς. Να σου πω κάτι, Γιάννη, ο δημοσιογράφος. Δεν έχει άλλο τρόπο να εκφραστεί, να αμυνθεί. Να αμυνθεί. Μα ήταν απίστευτο. Έχει το βήμα. Έχει την πένα του, έχει το μικρόφωνο, έχει την κάμερα, έχει το βήμα του. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Αλλά πώς θέλω να πω, γιατί ξέρετε από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Επειδή κάποτε είπα στο ραδιόφωνο, ο συγκεκριμένος έγινε πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών. Και είπα με ποιο εναρκτήριο λάκτισμα ξεκίνησε αυτή η αγωνιστική του πορεία στο ΣΘΕΒ. Αφού δεν είναι βιομηχανός. Παρεκτός κι αν η υγεία του κόσμου είναι βιομηχανία. Και εκεί, πάντων, και εκεί μου το κράτησε, φαίνεται, και κάνει αυτές τις επιθέσεις. Απλά εφόσον ακούστηκαν αυτά δεν τα πράγματα. Δεν έχει εχθρούς, μην ψάχνουν για άλοθη. Όχι, εσύ έπρεπε να απαντήσεις και καλώς έκανες που απάντησες. Δεν έπρεπε, όταν πριν 10 μέρες ανέβασα στο Facebook, στο προσωπικό μου λογαριασμό, στηρίξτε με όλη τη δύναμή σας τον πρόεδρο. Και εφόσον υπάρχουν, όπως λένε οι Γερμανοί, τα παπία. Βεβαίως. Εφόσον υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι. Με υπογραφές, με σφραγίδες, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έδωσες την απάντησή σου. Και τώρα το ποιος είναι αυτός που εκτίθεται, ο κόσμος. Ποιες απαντήσεις δόθηκαν σήμερα. Ο Άρης που είναι παραμάγαζο του Ολυμπιακού, όπως ήταν και η ΑΕΛ πριν. Ναι, ο Άρης που ήταν παραμάγαζο, δηλαδή ήταν κάποια πράγματα τα οποία μας λένε. Και παραλίγο να κερδίσει κιόλα. Δηλαδή, μας λένε με τον καλύτερο τρόπο το πόσο πίσω από τα πράγματα είναι οι ξερόλες των καφενείων. Και θα συνεχίσουν να το λένε. Γιατί δεν έχουν να πούν κάτι άλλο. Όχι. Έτσι. Δεν έχουν να πούν κάτι και άλλο. Και μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με στην Τούμπα, άλλα λέγανε. Και μεγάλη ισοπαλία. Και τεράστιο το διπλό. Τεράστιο αποτέλεσμα του Βόλου στον Παναθηναϊκό. Μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό και δεν ήταν απάντηση σε πολλούς. Κόντρα στον κύριο Μανούχο που. Αυτό, αν θυμάσαι, Σπυρό, και ο Γιάννη και το θυμάσαι και εσύ, στην προηγούμενη εκπομπή, στην αρχή των play-off, τι λέγαμε, χαρακτηριστικά ότι κάποια ομάδα από τον Βόλο που θα τον υποτιμήσει θα την πατήσει. Είτε εντός, και είτε και εκτός. Συνέχεια. Ξέρετε τι λέγανε τώρα τελευταία. Ότι ο Βόλος, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα για την πέμπτη θέση, γιατί δεν είναι άριστο να κόψει βαθμούς εκτός έδρας από τους άλλους κλπ. Θα δώσει όλα τα παιχνίδια. Αυτό λέγανε. Ναι. Και σήμερα η ομάδα του Βόλου τους τρέλανε στο σκαμπίλι. Ήταν παρά η καλύτερη. Παρουσία Μανούχου που είπε ο Σπύρος. Ήταν η καλύτερη απάντηση. Μετά από τόσο καιρό. Είναι εργαλείο. Η καλύτερη απάντηση για τους ξερόλες των καφενείων. Γι' αυτό, λοιπόν, μόνη σωστή απόφαση ήταν το πέναλτι. Καμία άλλη απόφαση δεν ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε, επειδή υπήρχε πλούσιο πρόγραμμα, σήμερα με play-off είχαμε Super League 2, είχαμε Γάμα Εθνική, χθες είχαμε play-out, με μεγάλα παιχνίδια και δυνατά αποτελέσματα. Αποτελέσματα έξω από την υποτιθέμενη σιγουριά της εντός έδρας επιτυχίας.
Την επιστροφή του Μπαριέντος πώς την κρίνεται? Ήταν αυτός που ξέρουμε. Ο Μπαριέντος έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κρυθεί. Σίγουρα όμως χαρήκαμε όλοι βλέποντας αυτή την παιχτούρα, αυτή την τεράστια παιχτούρα, να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο υγιής. Φυσικά μην περιμένουμε αμέσως ο Μπαριέντος να είναι ο Μπαριέντος που ξέραμε. Και έδωσε αυτό που μπορούσε να δώσει στο διάστημα. Έτρεξε, έκανε τα τάκλιν του. Ακριβώς. Κοντραρίστηκε, κοντράρισε. Έδειξε βέβαια ότι είναι υγιής. Μπορεί να ο προπονητής του να τον εμπιστεύεται. Και από εκεί και πέρα σίγουρα είναι ένα μεγάλο βέλος, ένα μεγάλο όπλο που μπαίνει στην φαρέτρα του κυρίου Μπράτσου για τη συνέχεια της δοκιμασίας των play-off. Πάντως να πούμε και η διαιτησία πάλι, και αυτή που διαφημιζότανε elite και λοιπά, μαντάρα έγινε. Ακυρώθηκε ένα γκολ εκεί στην ΑΕΚ. Τι elite, τι elite, τι elite. Λοιπόν, ακυρώθηκε ένα γκολ που πιστεύω ότι αν αυτό το γκολ το ακύρωνε ένα διαιτητής, μπορεί να μην τελειώνει το παιχνίδι. Το θέμα... Και δεν ήξερε κανένας γιατί τη σφύριξε. Θα δούμε. Καλησπέρα. Γεια, Αποστολή. Γεια. Ο Στέφανος με το παιδί που χτύπησα. Ναι. Μπορώ να σου πω λίγο κάτι, γιατί δεν ξέρω να σας το έχω ξαναπεί πώς χτύπησε και τι έγινε και ποιος μου έσωσε τη ζωή όταν χτύπησα. Δεν ξέρω να σας το έχω ξαναπεί όμως, δεν θυμάμαι. Έχεις ξαναβγεί, Στέφανε. Θέλω να τον βρω όπως τον άνθρωπο αυτό που μου έσωσε, γιατί μου έσωσε τη ζωή πραγματικά. Να σου πω πώς έγινε. Έπεσα από το μηχανάκι, χτυπάω το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, παθαίνω αιμορραγία από το στόμα. Και για καλή μου, και επειδή ήμουν τυχερός στην ατυχία μου, από την απέναντι μεριά περνούσε ένα ταξί και ήταν σαν το προσπάθησα γιατρός χειρούργος. Με βλέπει εμένα να είμαι με τα αίματα, να τρέχει από το στόμα μου αίμα γιατί είχα πάθει αιμορραγία. Κατεβαίνω από το ταξί, έρχεται εκεί που ήμουν εγώ, με σταματάει την αιμορραγία από το στόμα. Θέλεις να τον βρεις τον κύριο Αθών? Οπωσδήποτε, Αποστολή, θα σου πω και για ποιο λόγο. Η καταγωγή δικιά μου είναι από τα κουφονίσια, μα τα έχει τα ακουστά. Κυκλάδες. Ναι. Είναι ένα νησάκι ανάμεσα από την Αμοργό και την Άξο. Τα Κουφονίσια, εντάξει. Εκεί έχω και δωμάτια, και νοικιάζουμε και δωμάτια. Τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στο νησί και να κάνει όσο καιρό θέλει διακοπές να μένει στα δωμάτια τα δικά μου. Στέφανε, ναι. Εμείς σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και από εδώ και πέρα να προσέχεις. Ναι, ναι. Είναι σίγουρο ότι και αν δεν μας ακούει ο άνθρωπος αυτός, θα τον, κάποιος θα τον ειδοποιήσει, κάποιος θα του πει κάτι. Οπότε, πρέπει οπωσδήποτε να τον βρω. Η εκπομπή, Στέφανε, κλείσε και άκου να δεις τι θα πω. Εντάξει. Να είσαι καλά και υγεία να έχεις, υγεία. Αποστόλη, να είναι όλος ο κόσμος καλά. Αλλά δυστυχώς όταν την έχουμε την υγεία μας δεν την εκτιμάμε. Την εκτιμάμε όταν τη χάνουμε. Πάρε μια ντουντούκα και φώναξε. Αυτό που λες πόσο αλήθεια είναι. Μ' ακούει. Έγινε, να είσαι καλά, καλό Πάσχα να έχουμε. Έγινε επίσης. Ο κύριος αυτός θα επικοινωνήσει με την εκπομπή, χωρίς να βγει στον αέρα, να επικοινωνήσει με το κοντρόλ, να αφήσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και εμείς θα είμαστε αυτοί. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Μπορεί όμως να ακούει την εκπομπή, μπορεί κάποιος να το ακούει. Θέλω να πω τόσα χρόνια, δεν μπορείς ο Στέφανος να το βρει τον άνθρωπο αυτό? Ίσως χρησιμοποιήσε τη δικιά μας την εκπομπή για να, ναι. για να... Ή ο ταξιτζής που λέει ότι ναι, για να κάνει αυτή την έκκληση, για να εκφράσει αυτή την επιθυμία. Μια λογική επιθυμία, μια επιθυμία ανθρώπινη. Εμείς ευχόμαστε και στον ένα και στον άλλον να συνεχίσει ο μεν ένα στη ζωή του, γιατί τη γλίτωσε φτηνά, αλλά να συνεχίσει τη ζωή του με ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να προσέχει και οτιδήποτε μας δίνει η ζωή είναι ένα μήνυμα, είναι ένα, πώς να το πω, ένα... Κάθε μέρα που ξυπνάμε και είμαστε ζωντανοί είναι δώρο Θεού. Δώρο Θεού, βέβαια είναι δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού
και η ζωή μας δίνει μηνύματα τα οποία θα πρέπει να εκτιμούμε. Όσον αφορά τον άνθρωπο αυτό που έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο στην στη διάσωση του Στέφανο, αν είναι δυνατόν να επικοινωνήσει με το κοντρόλ, με την εκπομπή, χωρίς να βγει στον αέρα, να αφήσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, και από εκεί και πέρα είναι δικιά μας δουλειά το πώς θα τους φέρουμε και τους δύο σε επαφή. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι είχαμε πλούσια αγωνιστική δράση. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, να λες περισσότερα για την ΑΕΛ. Ούτε 5 λεπτά δεν μιλάτε. Έλα ρε, δεν μιλάει 5 λεπτά τώρα. Κύριε Καλογιάννη, χρόνια πολλά για σήμερα. Σήμερα τι είναι, σήμερα είναι 2 του μηνός. Τι εννοεί ο ποιητής? Αυτός είναι της 1η Απριλιάς, ο Δαλαμυριτζής. Ακόμα και αυτό του λάθος έκανε, του τιμωρεί ο Θεός όλους. Αυτό και βγαίνω κρυμμένος άκρυφος. Αυτό και βγαίνω, τι λέγαμε στο κρυφτό, αυτό και βγαίνω κρυμμένος άκρυφος. Είχαμε πολύ δυνατά παιχνίδια, αποτελέσματα που αποτελούν εκπλήξεις. Είχαμε οι δύο υποτιθέμενες ασθενέστερες ομάδες του ομίλου των ομάδων που συνθέτουν τα play-off, έκαναν πολύ καλά αποτελέσματα εκτός έδρας. Πράγμα που σημαίνει πως κανένα παιχνίδι με οποιονδήποτε αντίπαλο στα play-off, φέτος τουλάχιστον, δεν είναι εύκολο. Για κανέναν. Και όποιος θεωρήσει οποιοδήποτε παιχνίδι του συγκεκριμένου ομίλου του ελληνικού πρωταθλήματος εύκολο, τότε θα την πατήσει όπως την πάτησε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Βόλο σήμερα και βρήκε απέναντί του μια ομάδα πολύ σταθερή, πολύ γερή. Είχε και 12 το παιχνίδι μαζί του. Είχε την εύνοια, θα το πω, αν και την εύνοια του κύριου Μανούχου, δικαιολογούνται οι παράγοντες με βάση αυτού του είδους της διαιτησίες. Δικαιολογούνται οι παράγοντες. Αποστόλη και Γιάννη, συγγνώμη, είχα καιρό να δω αλλαγή σε εκτέλεση πλαγίου out. Ότι μετακινήθηκε ο παίκτης και κέρδισε μερικά μέτρα. Γιατί αυτή πλέον η παράβαση έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Τον υποδεικνύει πριν το ρίξει που να πάει. Ακριβώς. Έχει πλέον αυτό, έχει ξεπεραστεί. Και είδα σήμερα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν σχεδόν όλοι. Πρέπει να έχω καμιά 30 χρόνια να δω τέτοιο. Και δεν είναι αυτό. Και ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν πήγε να επαναφέρει την μπάλα από το πλάγι out στο σωστό σημείο. Πήγε εκεί που ήθελε. Καταρχάς, έχουμε δει άπειρα πλάγι out να εκτελούνται από ποδοσφαιριστές που πατάνε τη γραμμή. Έγινε και την προηγούμενη Κυριακή. Που πατάνε τη γραμμή. Με τον Πάο και τον Άρη. Είναι βασικό αυτό. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι εκτός γραμμής για να εκτελέσει το πλάγιο. Να μην πατάει στη γραμμή. Τέλος πάντων. Ούτε αυτό το προσέχουν. Ποτέ. Έχει δίκιο ο Σπύρος ο Καντούλης που λέει ότι. 90% μαράκι, διώξε τον Καραγκιόζη. Το 90% πατούν γραμμή. Πατάνε γραμμή, ναι. Έστω και με το ένα πόδι. Αυτό όμως δεν σημαίνει, Σπύρο και Γιάννη, ότι πρέπει να καταστρατηγηθεί έτσι το κανονισμός. Ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα του Βόλου σήμερα, πράγματι. Απόλλωνος Μύρνης και άλλοι, πιστεύω, Γαλάτη, ανεβαίνουν. Εγώ θα σου πω, και μακάρι να βγω ψεύτης, ούτε ο Απόλλωνος Μύρνης θα ανέβει, ούτε η ΑΕΛ για φέτος. Μακάρι να βγω ψεύτης και μακάρι να ανεβούν και τουλάχιστον η δικιά μας η Θεσσαλική ομάδα, η ΑΕΛ, να ανέβει. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Το πρωτάθλημα έχει ακόμα ένα γύρο, είναι μακρύ. Και το Πανσεραϊκό, ειδικά στον όμιλο που συμμετέχουν και οι δικές μας ομάδες. Μην ξεχνάς και τη Νίκη Βόλο. Η Νίκη Βόλο δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ναι. Όχι, ποτέ δεν ο Γιάννης το είχε πει. Ποτέ πέρα δεν από αναμελη... αυτά που έχω πει εγώ. Θέλω να πω και το εξής, γιατί αυτό που λέγατε πριν για τα καφενεία κλπ. Δεν είναι των καφενείων συζητήσεις αυτές. Είναι συζητήσεις
των μονόχνουτων και αυτών που φορούν παροπίδες. Θα δείτε και το παιχνίδι Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ Β. Επειδή όλοι λένε ότι ο Σαββίδης βοηθάει τον Πανσεραϊκό κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τέτοιες κατσαρές. Εγώ το ξέρω, Γιάννη. Ο Πανσεραϊκός δεν θα τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Αλλού είναι η ιστορία. Μην ψάχνονται. Μην ψάχνονται. Η ΑΕΛ θα κάνει το χρέος της. Αν κερδίσει όλα τα μάτς μπορεί να ανεβεί. Όλα όμως. Διότι ένας γύρος λέμε ναι, αλλά δεν είναι γύρος. Ήδη παίξανε τρία παιχνίδια. Υπάρχει και το ρεπό 4. Είναι μισόγυρος. Υπάρχει και ο ορίστε. Μισόγυρος. Υπάρχει, γιατί υπάρχει και ο Απόλλωνας που έχει φύγει. Πάει αυτό το μάτς. Έτσι, για όλους. Αυτό το μάτς. Άρα πρέπει να μένουν άλλα 10 ή 11 παιχνίδια νομίζω. 10-11 παιχνίδια. Πάμε εμείς στα αποτελέσματα, γιατί με την κουβέντα περνάει και ο χρόνος, πέρασε και ο χρόνος. Πάμε στα αποτελέσματα της αγωνιστικής που πέρασε. Δεύτερη αγωνιστική των πλεϊός, Παναθηναϊκός Βόλος 0-0. Με τον Μπόρις Κλέιμαν να κάνει την απόκρουση του αγώνα σε πέναλτι του Σπόραρ 4 λεπτά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Του αγώνα ή του αιώνα. Του αγώνα. Η απόκρουση του αιώνα. Ποιος την έκανε την απόκρουση του αιώνα. Ο Γκόρντον Μπάνκς. Ο Γκόρντον Μπάνκς. Ακριβώς. Με κεφαλιά πότε, του Πελέ. Πότε. Στο παγκόσμιο κύπελλο. Το 1970 στην κεφαλιά του Πελέ. Αυτή την απόκρουση ο Κινέζος, ο υπονομαζόμενος και Κινέζος. Την είπαν τότε, εγώ νομίζω υπήρξαν και άλλες αποκρούσεις. Ναι, αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο. Πάω ΚΑΕΚ 0-1 με τον Αραούχο να κάνει, να εκμεταλλεύεται μια μαγική ασίστ του Μάνταλου και με ένα θαυμάσιο τρόπο να κάνει το 0-1 που έμεινε, που ήταν και το τελικό σκορ. Και ο Ολυμπιακός Άρης 2-2. Ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε, προηγήθηκε με 2-0, 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, 2-0 στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου και από εκεί και πέρα δεν άντεξε στην αντεπίθεση. Ωραίος αυτός ο Μίτσελ, πολύ μ' αρέσει αυτός ο προπονητής. Ο Μίτσελ, καλό μοντέλο. Ούτε ήξερε τι αλλαγές έκανε. Ούτε κανείς κατάλαβε. Σαν πως κατάλαβε ο ίδιος. Τέλος πάντων, να βάλουμε. Εμείς τους κάνουμε προπονητές. Μοντέλο. Αν ήταν καλός, τον κρατούσαν και στην Ισπανία. Και δεύτερη αγωνιστική στα play out. Λεβαδιακός Ατρόμητος 1-1. Η Λιβαδιά δεν έσπασε το ρόδι μέσα στην έδρα της. Ισοφάρισε τον 1-1. Ένα βαθμό πήρε μόνο από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Πανετολικός ΠΑΣ Λαμία 1-3. Θα τη σώσει την παρτίδα. Θα τη σώσει την παρτίδα. Και ποιος ήταν κορυφαίος, λες? Ο Γκαραβέλης, ο τερματοφύλακας της Λαμίας. Μπράβο. Πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση. Αυτή η παιχτούρα, αυτή η τερματοφυλακάρα κράτησε, δέχτηκε ένα γκολ. Η ομάδα του πέτυχε 3. Και έδωσε με το δικό του τρόπο ένα τρίποντο στον Πανουριά τον Παπαϊωάννου, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι και ο πρώτος μεταξύ ίσων πολίτης της γειτονικής Λαμίας στις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου. ΠΑΣ Γιάννινα Όφη 0-1 και Τέζα ο Καμπούρης. Πνίγηκε στη λίμνη ο ΠΑΣ. Τα Γιάννινα είναι υποψήφια να πέσουν. Φυσικά και είναι υποψήφια να πέσουν. Είναι το πέμπτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του κυρίου Στάικου και αυτό δείχνει ότι τα Γιάννα, ξέρω, κάπου δεν πατάνε καλά. Όσοι πειράξαν την ΑΕΛ αυτό παθαίνουν, όπως έπαθε ξανά θα πάθουν και τα Γιάννενα. Κοντά, σημά κοντά ο τέτοιος, πώς το λένε. Α, του σώσει ο Πανετολικός όπως τον σώσανε πρόπερς. Και ο Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης 1-0 με ένα γκολ του Καρμόνα, ένα αυτογκολ του Καρμόνα. Ο Ιωνικός κέρδισε μέσα σε διάστημα 2 μηνών για δεύτερη φορά μέσα στην έδρα του τον Αστέρα Τρίπολης και είναι και αυτός ιδιαίτερα αισιόδοξος για την δύσκολη ομολογουμένως συνέχεια. Πάμε στις βαθμολογίες, τις επιμέρους. Πάμε για τα play-offs. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί, συγκατοικείται η πρώτη θέση των play-offs από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς μέσα στην έδρα του. Η ΑΕΚ πήρε ένα εξαιρετικό τρίποντο
από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και βρίσκονται στην πρώτη και δεύτερη θέση στην βαθμολογία. Σκεφτείτε πως αν κέρδιζε σήμερα ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στο Βόλο, θα είχε ξεφύγει ο Παναθηναϊκός 5 πόντους. 5 πόντους, ναι. Ο Ολυμπιακός με 60 βαθμούς αυτοκτόνησε και αυτός κόντρα στον Άρη. Έχει μείνει 3 βαθμούς πίσω, όλα θα βέβαια. Θα χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός από αυτό το μάτς το χάσει. Α, έτσι, σωστά. Θα το χάσει από αυτό το μάτς, αν το χάσει βέβαια. Ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε χαρακτηριστικά πίσω 6 πόντους από την πρωτιά, αλλά δεν έχει πει και αυτό στην τελευταία του λέξη. Ο Άρης τσίμπησε το πρωτάκι. Δεν το βλέπω όμως, γερασμένη ομάδα δεν κάνω. Ήταν κακό σήμερα. Και... Τώρα πρέπει να έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, νομίζω. Ναι, έχουμε εμβόλυμη την Τετάρτη. Και είναι σκοτωμένοι ψυχολογικά τώρα. Έτσι, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική. Την Τετάρτη που μας έρχεται. Εδώ μπορεί να αναστηθεί ο ΠΑΟΚ αυτή την Τετάρτη. Θα δούμε. Ο Άρης 41 βαθμού στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Βόλος. Πήραν και οι δύο ένα μπόντο και συνεχίζουν ακάθεκτοι στον δικό τους ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παίζει μεταξύ του Άρεως και του Βόλου η πέμπτη θέση που οδηγεί στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για τα play-outs έχουμε πρώτος ο Ατρόμητος με 33, δεύτερος ο Όφη με 3. Ο Ατρόμητος σώθηκε. Ναι, και ο Όφη έχει καθαρίσει την πουγάδα. Ακόμα μαθηματικά ο Ατρόμητος... Μαθηματικά του 32 είναι η σωτηρία. Έτσι. Ο Παντελικός 29, ο Αστέρας Τρίπολης 28 και από εκεί και κάτω Λαμία Γιάννενα με 23. Τα Γιάννενα νιώθουν την... και η Λαμία βέβαια. Η Λαμία την ένιωθε όλη τη χρονιά, την ανάσα του Ιωνικού και της Λιβαδιάς. Αλλά τώρα νιώθουν την ανάσα στο πίσω μέρος του κορμιού τους και οι παίκτες των Ιωαννίνων από τον Ιωνικό που έχει 21 και ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Λεβαδιακός με 19 βαθμούς και οι δυο όμως δείχνουν ότι δεν θα καταθέσουν τα όπλα εύκολα. Και δεν θα ξέρω πρέπει... αν είδατε το παιχνίδι Λεβαδιακού Ατρομήτου. Το είδαμε. Βιαστήκανε τον γκολ του Λεβαδιακού, βιαστήκανε να το πούνε, ξέρετε, από αυτά τα βαβά που λέμε. Ναι. Και ο Ατρόμητος κράτησε τη σημαία ψηλά ωστόσο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιάννη, είναι γεμάτο από τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, ο Καλογιάννης θα χάσει 5-0 από το Γαλάτη στο Τάβλι. Και ο Γαλάτης πηγαίνει μέσα στον Καλογιάννη και τον κερδίζει με 4-1. Κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχουν οι καλοθελητές, οι ξερόλες, οι οποίοι δηλητηριάζουν το τα σημερινά αποτελέσματα. Ήταν η μεγαλύτερη απάντηση. Βουλώσανε πολλά στόματα. Όπως είπε και ο Γιάννης που λέγανε θα γίνει αυτό και το άλλο, τελικά απεδείχθη ούτε ο Άρης που λέγανε παραμάχαζε τον Ολυμπιακό, ούτε ο Βόλος ότι θα ήταν αδιάφορος. Να πούμε δύο παιχνίδια, δύο κουβέντες για το παιχνίδι του Βόλου. Αμέσως μόλις δούμε το τι έγινε σήμερα το απόγευμα. Αν πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Ακριβώς. Επόμενη αγωνιστική είναι την Τετάρτη, εμβόλυμη. Στις 5 του μηνός έχουμε Βόλος ΑΕΚ στις 6 ώρα το απόγευμα. Άρης Παναθηναϊκός στο Χαριλάου. Στο Κλεάν της Βικελίδης, ναι. Παίζει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του, όχι το τελευταίο του, παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά. Ενώ ο Ολυμπιακός στις 9 ώρα το βράδυ υποδέχεται στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός πρώτος είναι. Τι παίζει τελευταίο χαρτί? Πρέπει να κερδίσει. Όχι. Λάθος, δεν παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ένα από τα τελευταία του χαρτιά. Όλα τα τελευταία είναι πια. Είναι και η τρίτη αγωνιστική επόμενη στα πλέον είναι 8 του μηνός, είναι Σάββατο. Έχουμε Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα. Έχουμε Όφη Λαμία. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός και Πανετολικός Ιωνικός. Ματσάρες και τα τέσσερα. Καλησπέρα παιδιά. Γιάννη Καλογιάννη, πώς ακόμα συνεχίζεις να υποστηρίζεις τον Τέος που άφησε χρέη 5 εκατομμύρια ευρώ? Αυτό το μήνυμα να μείνει
Ας φύγει από το Κατράν αυτή τη στιγμή. Αλλά θα το απαντήσω μετά όταν έρθει. Αλλά θα πρέπει να απαντηθεί στην ώρα του, όταν ο Γιάννης θα πάρει τη σκυτάλη και θα πρώτα την πάρει σύντομα. Θα πει ο Καραγκιώζης που υποστηρίζω εγώ τον Τέος. Αλλά την απάντηση θα την πάρει όταν έρθει η ώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Βέβαια. Πάμε εμείς γρήγορα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας να δούμε τι έγινε σήμερα το απόγευμα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Βόλος. Η πάσα για τον Ιωαννίδη είναι εξαιρετική. Ο Ιωαννίδης πλασάρει κάτω από τα πόδια του Κλέιμαν στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο μάτς. Παλάσιος και Μπερνάρ, τρεις παίκτες τώρα στα δεξιά. Προτιμά να ανοίξει και πάλι στο Σάρλια. Κάθετη για το Μαντσίνη, είναι καλή από το Σάρλια. Η πάσα για τον Τζέριν, η τρίπλα του Τζέριν στην περιοχή. Προσπαθεί να εκτελέσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Τζέριν δεν κερδίζει ούτε το κόρνερ. Στη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού σπάει την άμυνα η κάθετη του Σάρλια. Ο Τζέριν εκτέλεσε, έβαλε το πόδι ο Κλέιμαν. Βρήκε προφανώς η μπάλα και πάλι πάνω στον Τζέριν. Παλάσιος κάνει σέντρα, ο Παλάσιος, ο Μαντσίνη δεν μπορεί, ο Χουάνκαρ με το δεξί, δεν είναι το καλό του πόδι, το αποδεικνύει στην εκτέλεση. Βγάζεται με τον Ιωαννίδη ο Μπερνάρ, ωραία τρίπλα, η πάσα για τον Μαντσίνη, αυτός προτιμά να κάνει μια δυνατή σέντρα για τον Παλάσιος, δεν βρήκε καλά την μπάλα ο Παλάσιος και χάνεται ευκαιρία στο 34 με το αριστερό. Μαντσίνη δεν έψαξε το σουτ, έκανε σέντρα τελικά. Παλάσιος έχει δεξιά τον Κότσιρα. Μπερνάρ θα επιλέξει τον Κότσιρα. Πάλι Μπερνάρ. Τσέριν. Κουνάκι για τον Παλάσιος. Ιωαννίδης προσπαθεί, έρχεται ο Τσέριν. Ο Ιωαννίδης εκτελεί το πόδι του Εσκοβάλ και ο Λούνα κράτησε την μπάλα, αλλά καταφέρνει ο Ιωαννίδης να βάλει την προβολή, να κάνει την προβολή και να κερδίσει το κόρνερ. Μπερνάρ, τρίπλα του Μπερνάρ, η πάσα για τον Κλέιν Χέισλερ. Θα προσποιηθεί ο Κλέιν Χέισλερ, εκτελεί έξω από την εστία η μπάλα. Ο λόγος για τον οποίο μπήκε στο μάτς είναι αυτός. Δεν έβαλε το κορμί του ο Κλέιν Χέισλερ για να σταματήσει τον Γκάχη. Ντέλετιτς με τον Οζέγκοβιτς, ανεβαίνει και ο Πυρές. Αντεπίθεση για τον Βόλο με τον Ντέλετιτς να κρατά. Θέλει να δώσει τον Οζέγκοβιτς. Βγαίνει ο Μπρινιόλι, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ο Βόλος στο μάτς. Ο Μπρινιόλι την καθάρισε και ψάχνει και τον Σπόραρ. Δεν σηκώνει σημαία ο βοηθός. Δεν υπάρχει offside. Παίζεται, λέει. Σπόραρ στον Μπερνάρ. Ψάχνει τους συμπαίχτες. Η μπάλα έφτασε στον Τζέριν. Πίσω στον Κλέιν Χέισλερ. Το δυνατό άστοχο σου του Κλέιν Χέισλερ. Κρατά μπάλα ο Κουρμπέλης, απέφυγε τον Οζέγκοβιτς. Σπόραρ προσπαθεί να βρει τον Παλάσιος. Ο Κουρμπέλης στην περιοχή, το σούτ με το αριστερό δίπλα από το δοκάρι του Κλέιμαν. Με τον Κλέιν Χέισλερ να ανοίγει για τον Χουάνκαρ. Σέντρα του Χουάνκαρ, είναι μόνος τον Παλάσιος και στέλνει την μπάλα προς τα έξω. Χουάνκαρ με τον Βέρμπιτς, φάση συνεχίζεται. Πατά ο Βέρμπιτς. Δεν επιχειρεί σε πρώτο χρόνο τη σέντρα. Ο Ζέγκοβιτς εξακολουθεί να είναι πεσμένος. Άλλη μία σέντρα για τον Παλάσιος. Η κεφαλιά του Παλάσιος δεν προλαβαίνει ο Σπόραρ. Ο Σχέλης είναι εκεί. Πέφτουν κορμιά παντού. Πεσμένοι παίχτες. Εδώ νωρίτερα η σέντρα. Μένει εντελώς μόνος του ο Παλάσιος. Αλλά η κεφαλιά είναι προς τα πίσω και όχι προς την εστία. Άλλη Κουρμπέλης. Δεν δοκιμάζει το σούτ. Προτιμά τον Παλάσιος. Αυτός κρατά την μπάλα. Γυρίζει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
κίνηση του Παλάσιος δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να κερδίσει πέναλτι. Το κερδίζει ο Παλάσιος από τον Λούνα. Η προσποίησή του έκανε τη διαφορά και θα δώσει την ευκαιρία λογικά στο Σπόραρ. Αυτός αναλαμβάνει τα δύσκολα, τα κρίσιμα, εκεί που η μπάλα καίει. Παίρνει την ευθύνη για να εκτελέσει το πέναλτι. Σπόραρ εκτελεί ο Κλέιμαν την απόκρουση. Το νικά ο Κλέιμαν. Εδώ τον Κλέιμαν. Η επέμβαση στη δεξιά γωνία του. Ο Μανούχος κοίταξε το βίντεο τρεις φορές για να δει πως γίνεται. Περίμενε να το εντοπίσει το... Για να γίνει επανάληψη στο πέναλτι. Αλλά το ένα πόδι του Κλέιμαν βγάζει το ένα μπροστά, το άλλο είναι πατάει κανονικά. Γι' αυτό και λάθος, λάθος του Λούνα. Το γεγονός ότι ξάπλωσε πριν γυρίσει ο Παλάσιος να κάνει τη σέντρα. Τι ξάπλωσες, ξάπλωσες να κάνεις τι εκεί. Εκεί. Ίσως, αλλά δεν κάνεις τάκλιν εκεί χωρίς να... Όταν ο ποδοσφαιριστής είναι γυρισμένος, έχει πλάτη και τι κάνεις, ξαπλώνεις κάτω. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις λίγες φορές που η άμυνα... Αυτός ο Μανούχος. Η άμυνα του Βόλου έτσι λαχτάρισε. Ο Κλέιμαν όμως χρωστούσε στο συμπαίκτη του αυτή την απόκρουση. Έκανε την απόκρουση και κράτησε το 0 με αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που δίνει ιδιαίτερη όθηση στην προσπάθεια που κάνει ο Βόλος να πάρει την πέμπτη θέση. Μια θέση που θα το εξασφαλίσει το εισιτήριο, το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε ότι από την αρχή ο Βόλος ήταν πολύ καλά στημένος από τον προπονητή του. Ένας φίλος λέει εδώ που μου έστειλε από τους αρχιπιστούς της εκπομπής, θα μας πει λέει ο κύριος Κανούλης που αδίκησε ο Μανούχος τον Βόλο. Να το απαντήσω όποτε θέλει. Ο Πάκμαν είναι, ο Πάκμαν σας το λέω. Λοιπόν, να το απαντήσω. Ο Καραγκιουζάκος τι λέει αυτό. Καλογιάννη, τι λέτε, θα πέσει λέει ο Βόλος. Κύριε Καλογιάννη. Ρε παιδιά. Κύριε Γιάννη. Αυτός είναι, ξέρεις, από τους προηγούμενους. Μαζεύτηκαν τώρα, φάγανε τις καρπαζές στην αρχή και μαζεύτηκαν πάλι για να χρεώσουν ότι εγώ είχα πει θα πέσει ο Βόλος. Τι είχα πει εγώ ρε παιδιά του Σεπτέμβριο. Αλλά τι λέτε, θα βγει η Ευρώπη ο Βόλος, εσείς λέγατε θα πέσει. Ρε παιδιά, ο Γιάννης ο Καλογιάννης δεν έχει πει ποτέ ότι ο Βόλος θα πέσει. Ποτέ. Ίσα-ίσα ήταν από τους πρώτους το Σεπτέμβριο που λέγαμε από το Σεπτέμβριο και αυτό υπάρχουν καταγεγραμμένες εκπομπές. Μπορείτε να τις δείτε στο διαδίκτυο. Ο Βλάξ του Μπλακός επιμένει. Δεν τους παίρνει χαμπάρι και η Μαρία για να... Μεγάλη κουνέλα ο Καραβέλης. Ναι ρε φίλε, μεγάλη κουνέλα ο Καραβέλης. Τα μυαλά σου και μια λίρα. Μην ασχολείστε. Κουνέλα με τεράστια νίκη δεν την καταλαβαίνει κανένα. Μην ασχολείστε με ανήμαρχους. Δηλαδή πόσο Καραγκιουζάκος είσαι εσύ που τα στέλνεις αυτά τα πράγματα. Αποστόλη και Γιάννη, μην ασχολείστε με ανήμαρχους. Όχι, γιατί να μην ασχοληθούμε. Ασχοληθούμε με το μαλάκα. Βλέπω ότι ξεφεύγουμε. Δεν ξεφεύγω, γιατί δεν ασχοληθώ με τον Βλάκα. Καλά τον κάνει. Καλά τον κάνει. Θα τον αφήσουμε τον κάθε ηλίθιο. Λοιπόν. Τον κάθε ηλίθιο να γράφει ό,τι θέλει εκεί πέρα και να... Όχι. Θα ήθελα να πω. Τώρα Γιάννη, μας στέλνεις και αυτά. Για... Γιάννη, σε αυτό που είπες για το μήνυμα που σου στείλανε. Θα ήθελα να του πω το. Αυτόν το τηλεθεατή. Τάκη τον Ελένα. Δεν έχει σημασία. Ας βγει, αν θέλει να το απαντήσω με συγκεκριμένες φάσεις, τι έγινε σήμερα. Επειδή τα είδα τα παιχνίδια όλα. Και όπως είδα και τη ΑΕΛ, και θα πούμε και το παιχνίδι της ΑΕΛ που το είδα. Λοιπόν, να το απαντήσω και να φάση με φάση. Και ποιο είναι το έργο του διαιτητή σε έναν αγώνα. Να το πω. Λοιπόν. Καταρχάς, να δώσουμε μια απάντηση στον φίλο που επικοινώνησε με τον Γιάννη τον Καλογιάννη για το τι έκανε ο Μανούχος. Έκανε το εξής.
δεν τήρησε τα ίδια μέτρα και σταθμά για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο λεπτό δείχνει μια κίτρινη κάρτα, σε μια επέμβαση του Κάτσε, του δείχνει κίτρινη κάρτα. Και στο, στο ένατο λεπτό δείχνει τον, έναν άλλον αμυντικό του Βόλου, ούτε τον Σιέλη, τον Σκομπάρη, τον Λούνε, κάποιον έδειξε μια, μια κάρτα ακόμα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Η ίδια φάση με τον Τσέριν και τον Κότσιρα, η κάρτα έμεινε στο τσεπάκι του Επειδή το θυμήθηκα, δεν λέω αν είναι αποβολή ή προφανήθηκε για γκολ. Παίχτη, πώς το λένε να ψηθεί. Ο Ζέκοβιτς, ναι, τον ανατρέπει έξω και δεν δίνει τίποτα. Το σμπρώχει, εμφανώς. Δεν είναι μόνο, δηλαδή βλέπει χαρακτηριστικά. Ο Σάιτ από εδώ, ο βοηθός από εδώ, δυο-τρεις περιπτώσεις ο Σάιτ το άφησε. Βέβαια, αν έμπαινε γκολ θα είχαμε το ΒΑΡ, αλλά εγώ λέω τώρα τι έκανε ο βοηθός από εδώ. Και η μεγάλη φάση, αυτή που σας προκαλώ να τη δείτε και να την ξαναδείτε και να τη δείτε πολλές φορές, είναι όταν ο Τσέριν ρίχνει αγωνιά στον, στον ο Ζέγκοβιτς, πέφτει κάτω, το δείχνει χαρακτηριστικά η τηλεόραση, ο βαρίστας δεν ειδοποιεί καθόλου τον Μανούχο, να πάει να το δει στην... Δεν ειδοποιεί ο βαρίστας. Είναι κόκκινη. Βέβαια, αφού είναι αγωνιά. Ο διαιτητής τι έκανε. Ο διαιτητής λέει παίζετε. Γιατί αν έδειχνε την κάρτα αν τότε θα το... κίτρινη μπορεί να του λέγει ο βαρίστας. Έτσι ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν έδειξε τίποτα, δεν έπαιρνε. Ο Κλέιμαν έδωσε την απάντησή του σε αυτούς που τον αμφισβητούν. Εγώ προσωπικά, φίλε μου, εσύ που το στέλνεις αυτό, δεν έχω δει ή δεν έχω ακούσει πολλούς να αμφισβητούν την αξία του Μπόρις Κλέιμαν. Ναι, έκανε κάποια δύο-τρία παιχνίδια που δεν ήταν της αξίας του, ας πούμε. Αυτό είναι φυσιολογικό για ένα ποδοσφαιριστή. Σε ένα ποδοσφαιρικό μαραθώνιο είναι φυσιολογικό. Η σημερινή κάποιο... το εμφάνισε όμως ήταν... Δεν είναι ρομπότ κανείς παίκτης. Βέβαια. Τον βρήκα έξω πριν από λίγο καιρό τον Κλέιμαν μαζί με τον Πίρινεν. Λέω τι γίνεται φιλέ, μου λέει όλα καλά, μπράβο. Λέω τι έγινε, θα παίξεις, λέω, εθνική Ισραήλ, για θα παίζει ο Κοέν, λέει ο άλλος. Λέει δεν ξέρω, λέει εγώ είμαι έτοιμος να παίξω. Είναι θέμα προπονητή. Ο Κοέν είναι ο τερματοφύλακας της Χάπουελ Τελαβίβ. Που έπαιζε αυτός και ο Κλέιμαν ήταν αναπληρωματικός. Αλλά σίγουρα όμως στα 30 χρόνια, στα 31 χρόνια, ο Μπόρις Κλέιμαν είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ένας τερματοφύλακας που σωστό. Στον οποίο μπορεί μια ομάδα της ελληνικής Super League να δώσει την, το τέρμα της, τη φύλαξη του γκολπός της στον Κλέιμαν, δηλαδή να τη δώσει σε αξιόπιστα γάντια. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και το δείχνει, το έδειξε όλη τη χρονιά. Αποστόλη, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε κατοχή, αλλά είχε ανούσια υπεροχή, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Είχε κατοχή, πράγματι. Γιατί άλλη τακτική ο Βόλος, άλλο ήταν, ήταν το στήσιμο του Βόλου που έφραξε τους διαδρόμους, τις διόδους στον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ καλό το στήσιμα. Δεν ήταν τρία πουλάκια κάθονταν όπως ήταν σε κάτι τριάρες και κάτι τεσσάρες που έτρωγε ο Βόλος, ειδικά στον δεύτερο γύρο. Ήταν το στήσιμο πάρα πολύ καλό. Ήταν αυτό που έπρεπε για να πάρει η ομάδα ό,τι καλύτερο μπορούσε από το σημερινό παιχνίδι. Και αν στις δύο-τρεις αντεπιθέσεις που έκανε με κύριο εκφραστή τον Τέλετιτς, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ ξύλο, και τον Ζέκοβιτς, και αυτός πάρα πολύ ξύλο έφαγε, θα μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει για την υπόθεση της πέμπτης θέσης. Ο Βόλος συνεχίζει με την ίδια ορμή για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Μια πέμπτη θέση με την οποία θα κονταροχτυπηθεί μόνο με τον Άρη. Και τα παιχνίδια μεταξύ του Άρεως και του Βόλου, του Βόλου και του Άρεως, σίγουρα θα είναι γεμάτα ενδιαφέρον. Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από το χθεσινό παιχνίδι, είναι η μεγάλη επιστροφή, είναι ο Τσοκάνης, ο οποίος ξαναβρίσκει τα πατήματά του πάλι. Είναι η επιστροφή του Μπαριέντος. Και φυσικά, πολύ σωστά, είναι η επιστροφή του Ζαν Πιέρ Μπαριέντος, ενός μιας παιχτούρας τεράστιας,
ενός διευθυντή ορχήστρας, διευθυντή ποδοσφαιρικής ορχήστρας, ενός ανθρώπου που έλειψε πάρα πολύ εδώ και δύο μήνες από τις εκδηλώσεις της Βολιώτικης ΠΑΕ. Κλείνουμε την Super League και θα πάμε γρήγορα μετά από ένα μικρό, επαναλαμβάνω μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, στα πεπραγμένα της Super League 2. Εκεί ο Γιάννης, ο Καλογιάννης έγινε να μας πει πάρα πολλά. Ξανά μαζί λοιπόν για την Super League 2. Είναι πολύ καλό αυτό το μήνυμα. Να το διαβάσουμε, να δείτε ότι σεβασμό σε όσους ρίχνουν μαύρο κάθε Κυριακή στα μεγάλα κανάλια και ενημερώνονται από τα τοπικά για το ποδόσφαιρο κλπ. Το κάνω 20 χρόνια περίπου. Από κιτρινόμαυρη καρδίτσα, σαν σε 1900 τι λέει. Λοιπόν, εμείς σας σεβόμαστε απεριόριστα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοιους τηλεθεατές. Είμαστε τυχεροί και προσπαθούμε με τη δουλειά που κάνουμε και οι τρεις μας, όχι μόνο η παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και η τεχνική, να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με πολύ και θέλω να πιστεύω σοβαρή δουλειά. Τώρα, το ποιος μας κρίνει, εσείς οι ανώνυμοι και επώνυμοι τηλεθεατές είστε οι μεγάλοι κριτές τούτης εδώ της εκπομπής και όχι μόνο οι κριτές, αλλά είστε και πρωταγωνιστές αυτής εδώ της εκπομπής. Εσείς ρίχνετε το νερό στα βλάκι, εσείς διαμορφώνετε τα θέματα και πίσω από σας εμείς απλά ακολουθούμε με τον τρόπο που σας ακολουθούμε για 32 χρόνια ακριβώς. 12 χρόνια δηλαδή αρχίσαμε πριν από τότε που άρχισες εσύ φίλε να μας παρακολουθείς. Σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση, για την παρουσίαση που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια και εμείς το μόνο που έχουμε να σας πούμε να έχετε προσωπική και οικογενειακή υγεία. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα γίνονται και έρχονται. Πάμε στα αποτελέσματα. Πρώτος όμιλος για τη Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 3-2. Με την ΑΕΛ να παίζει κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά να πηγαίνει και τη ψυχή της στην κούλουρη 3-4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ας είναι καλά ο πιτσιρικάς Σουλούκος, τερματοφυλακάρα. Παναθηναϊκός Β, Θεσπρωτός 1-1. Έκανε τα κονέτο και ο Ρότσα. Πανσεραϊκός Αλμοπός Αριδέας 2-0. Πανσεραϊκός δείχνει ότι... Το δεύτερο γκολ ήταν offside. Βέβαια. Του Πανσεραϊκού. Ναι. Αλλά ήταν το δεύτερο. Δεν ήταν το πρώτο. Απόλλων Πόντου Ηρακλής Λάρισας 1-0. Μια ήττα που πόνεσε πάρα πολύ τον Ηρακλή Λάρισας και το φίλο μας τον Λάμπρο τον Ιωάκιμ. Ένα αποτέλεσμα που... Στο 10ο λεπτό μπήκε το γκολ. Και έμεινε εκεί παρά τις προσπάθειες των παικτών του Ηρακλέως. Βέρεια νίκη Βόλου 0-2. Η καλύτερη απάντηση της νίκης Βόλου για τα πεπραγμένα, τα περσινά πεπραγμένα της Βέρειας. Η νίκη Βόλου παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η Βέρεια έχει καταλήψει, από ό,τι φαίνεται. Πάει και ψήν. Η Βέρεια ψιλοκαθαρίζει. Καθαρίστηκε στο μάτς με τον Ηρακλή Λάρισας, εκεί τελείωσε. Ναι. Όταν σήμερα έχασε. Έφαγε βέβαια το οριακό χαστούκι, μπαμ και κάτω. Μακεδονικός Απόλλων Λάρισας 3-0, χωρίς να γίνει το παιχνίδι αυτό. Ένα παιχνίδι, ένας Απόλλωνας Λάρισας, ο οποίος μας πραγματικά μας εκπέμπει μεγάλη στεναχώρια για τους ανθρώπους τους δικούς του, για την ποδοσφαιροσυνική αντιφυλική. Καλύτερα να αλλάξει σελίδα, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Δεν πήγαινε και ελπίζω ο Απόστολος Φωτάκης με τους ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν, θα τον πλαισιώσουν, πολύ σωστά τελεσπύρω, τους ανθρώπους που θα τον πλαισιώσουν θα βάλουν ξανά το νερό στα βλάκι για τον Απόλλωνα Λάρισας και θα τον ξαναφέρουν πάλι στην κατάσταση της δημιουργίας. Όποια κατηγορία και αν είναι ο Απόλλων Λάρισας. Ο Απόλλων Λάρισας είναι σωματείο από το οποίο πρέπει να βγαίνουν παίχτες, αθλητές, πρωταθλητές. Αν έγινε κάτι σας Διαγόρας, αύριο γίνεται το παιχνίδι αυτό.
στις 3 παρατέταρτο, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο αναμένεται να γίνει, να υπάρξει κοσμοσυρωή στο γήπεδο της, στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Η Καρδίτσα θέλει να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα και τίποτα δεν δείχνει ότι δεν θα το κάνει αύριο το μεσημέρι κόντρα στον Διαγόρα Ρόδου. Ρεπό είχε η ομάδα του Ηρακλέως. Πάμε στην βαθμολογία. Βαθμολογία μόνος πρώτος ο Πανσεραϊκός με 43 βαθμούς. Από εκεί και πέρα δεύτερη η ΑΕΛ 31. Νίκη Βόλου 30. Αναγίες Καρδίτσας 28. Αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Με δύο παιχνίδια λιγότερα μάλλον η Αναγέννηση Καρδίτσας από την ΑΕΛ. Ο ΠΑΟΚ, η β' ομάδα του ΠΑΟΚ 26. Ο Ηρακλής 23. Ο Παναθηναϊκός 22. Διαγόρας και Μακεδονικός 20. Αλμοπός Αρδέας 20. Απόλλων Πόντου 16. Όσο και ο Ηρακλής Λάρισας. Εκεί αυτοί οι δύο θα φαγωθούν για το ποιος θα είναι η πέμπτη ομάδα που θα... Τέσσερις πέφτουν, Γιάννη. Για τέσσερις, και δυστυχώς στην ισοβαθμία με την Καλαμαριά ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι. Οπότε κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Η Βέρεια με 13 πόντους δείχνει να έχει χάσει το τρένο. Το τρένο θεωρείται χαμένο για το Θεσπρωτό και φυσικά τον Απόλλωνα Λάρισας. Από τον Απόλλωνα Λάρισας, εμείς περιμένουμε να ανθίσει κάτι νέο, κάτι καινούριο. Κάτι εγώ πιστεύω δυναμικό. Ότι ο Ηρακλής Λάρισας σε λίγο θα είναι. Πάμε και από τον Αλμοπό Αριδέας. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική. Στις 4 του μηνός έχουμε... είναι εμβόλυμη αγωνιστική κι αυτή. Την Τρίτη έχουμε Θεσπρωτός Μακεδονικός, Αλμοπός Αριδέας Παναθηναϊκός Β, ΠΑΟΚ Β Απόλλων Πόντου, Απόλλων Λάρισας Βέρεια. Θα πάρει ένα εύκολο τρίποντο η ομάδα της Βέρειας. Ηρακλής Πανσεραϊκός, Ηρακλής Λάρισας Αναγέννηση Καρδίτσας, ματσάρα αυτή στις 3 παρατέταρτο, και Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Αυτό και αν είναι μάτς, αυτό δεν είναι μάτς, είναι ντερμπάρα. Είναι ντερμπάρα βγαλμένη από τα παλιά. Ρεπό έχει η ομάδα του Διαγόρα. Ρεπό ο Διαγόρας και μετά παίζει Διαγόρας Ηρακλής. Ο Ηρακλής έχει τρία μάτσα του φύγει η ψυχή. Και ο Διαγόρας θα είναι αραχτός μια χαρά. Και κάνουν και επανασποράλες στο γήπεδο της Ρόδου. Να γελάσει είναι η κατάσταση. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο Αλκαζάρ. Εκεί όπου πριν από δύο μέρες, την Παρασκευή, άνοιξε η αυλαία της αγωνιστικής με το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και στην Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Το τι έγινε, να το δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Αρκετά διαστήματα μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΛ στην πρώτη παρουσία. Ογκμπό, μεγάλη ευκαιρία. 1-0. Ακριβώς στη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Μπαλωμένος φώναξε στους αμυντικούς του. Που άφησαν τόσο εκτεθειμένο τον Ογκμπό. Και ο Μάριος Ογκμπό πέρασε αρκετά με τραυματισμούς φέτος. Γι' αυτό και οι συμμετοχές του είναι μόλις 8. Τα γκολ του πια 6. Καλή φάση του ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει. Γεμίζει ξανά με τον Νινούα, δεν είναι καλή έξοδος του Σλούκου, αλλά υπάρχει σύγκρουση των δύο. Αν κατάλαβα καλά, ο Βάτσιος φύριξε πέναλτι, Γιώργο, έτσι, για να δούμε. Πέναλτι, μεγάλη ευκαιρία του Δικεφάλου να απαντήσει. Ένα-ένα από τον Μπράντονιτς που αξιοποιεί την εσχάτη των ποινών, το πανηγυρίζει μπροστά στην κερκίδα της ΑΕΛ. Το μάτς ξεκινά με δύο γκολ. Σημαίνω για τους Βυσσινοί, που θα ανεβάσουν βεβαίως όλα τα μεγάλα τους κορμιά για αυτό το φάουλ. Ο Στάς Παπαγεωργίου μοιάζει έτοιμος να εκτελέσει. Αυτός πράγματι, γι' αυτό καλοτραβηγμένο είναι 2-1. Το δεύτερο του Ογκμπόε απαντά άμεσα στο 1-1 του Μπράντονιτς. Το μάτς έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ποδοσφαιρικά πάντα. Ιωνούς, 3 γκολ όλων των ειδών τα συναισθήματα.
Και όλα αυτά ενώ τώρα θα συμπληρώσουμε το 19ο λεπτό. Ξανά το καλοτραβηγμένο φάουλ του Παπαγεωργίου. Όλα κανονικά. Καλύπτεται το Ογκμπόε που σκοράρει για δεύτερη φορά σήμερα. Ντράδα, ο Αργεντινός, περνάει για τον Ογκμπόε. Εκτεθειμένος, ψωμένη η σημαία του δεύτερου βοηθού Κολιάκου. Πράγματι, ορθή υπόδειξη, το replay εξόχως διαφωτιστικό, έχασε την κατοχή ο Νίνο. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο ΠΑΟΚ, 3 εναντίον 2, ευκαιρία για τον δικέφαλο Μπράντονιτς, στα δίχτυα, δεύτερο προσωπικό από τον μακράν των υπολείπων, πολυτιμότερο του ΠΑΟΚ φέτος. Βλάντιμιρ Μπράντονιτς, 2 γκολ σήμερα, 8 στη φετινή Super League 2, αυτή τη φορά σε κανονική ροή παιχνιδιού μετά το πρώτο του γκολ από τα 11 μέτρα. Και ο ΠΑΟΚ απαντά με τον ίδιο παίχτη, τον Μπράντονιτς, στα 2 γκολ του Εγκμπόε. Ξανά ο Γεωργιανός, Τσοπούρογλου, σεντράρει προς την περιοχή, μπάλα περνά. Μένει ζωντανή η φάση, χωρίς παράβαση, λέει ο Βάτσιος. Τώρα το σουτ, καραμπόλες. Για καλό και για κακό μακριά, ο Γοζαμανίδης. Η άμυνα της ΑΕΛ έμοιαζε σε πανικό σε αυτή τη φάση. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει σε 2 και σε 3 χρόνους. Θα το ξαναδούμε. Γεμίζει ο Τσοπούρογλου. Δεν υπάρχει επαφή με το χέρι. Όλα έγιναν νομότυπα. Μέσα στα πρώτα 25. 2 για κάθε ομάδα. Τρέχει να βάλει πίεση και κλέβει ο ΠΑΟΚ. Ευκαιρία. Πάσα για το 2-3. Μεγάλη επέμβαση του Σουλούκου. Ας δούμε όμως πρώτα την τεράστια ευκαιρία νωρίτερα για τον δικέφαλο. Ο Πανίδης ετοιμάζει ουσιαστικά όχι μισό γκολ, κάτι παραπάνω για τον Μπράντονιτς, κι όμως ο ήδη δύο φορές σκόρερ για τον δικέφαλο. Παλιά στον κενό χώρο για τον Πανίδη, για τον Δαρέλα που βγήκε μπροστά. Ο δείξη φάουλ, τράβηξε τον αντίπαλό του και αυτό καταλογίστηκε πριν στην μπάλα στα δίχτυα ο Αργύρης Δαρέλας. Μπορδεζιάννη, πάσα του εν τέλει, αλλά σε αντίπαλο. Πέναλτι. Απρόσεχτος. Και δίνει την ευκαιρία στον Σπυρίδη να κλέψει. Υποπίπτει σε πέναλτι. Ξανά. Η πρώτη επαφή του Θωμαίδη είναι. Κάνει τη φάση διεκδικούμενη και κλέβει ο Σπυρίδης. Εντελώς απρόσεχτα ο Θωμαίδης υποπίπτει σε καθαρό πέναλτι. Δεν υπάρχει δεύτερη κάρτα. Μπορδεζιάννη ήρθε από τον πάγκο. Εκτελεί ο Σουλούκος, τον σταματά. Μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper Τσαέλ. Είχε κάνει άλλη μία σε open play στον Μπράντον στο πρώτο ημίχρονο. Εν τέλει υπογράφει και αυτό στο μάτς. Χαμένο πέναλτι του Μπορδεζιάννη στο 85. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία και του Μπράντον στα κραυγαλαία. Ένα λάθος τώρα και ο Ογκμπόε απέναντι σε δύο. Δεν μπορεί, είναι κουρασμένος εμφανώς ο Μάριος Ογκμπόε. Παράβαση, πέναλτι. Εδώ ο Βάτσιος φυρίζει πέναλτι για την ΑΕΛ. Και προκαλεί τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ τώρα. Και αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Γιατί είναι μια διαιτησία με αρκετές καθοριστικές αποφάσεις. Μπορεί να το πετύχει ο Ογκμπόε με τρίτο προσωπικό. Ογκμπόε απέναντι στον Παλωμένο. 3-2. Ο Φόρτης ΑΕΛ σκοράρει για τρίτη φορά σήμερα. Φτάνει τα 8 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στη Super League 2 και βάζει μπροστά την ΑΕΛ τρίτη φορά στο μάτς. Ένα, αν μη τι άλλο, συναρπαστικό για το ουδέτερο παιχνίδι σήμερα στην οθόνη σας από την ΕΡΤ 3. Η ΑΕΛ φτάνει τα 3 γκολ και προηγείται ξανά της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Εντραογκό για το τελευταίο γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Πρώτη απομάκρυνση, τέλος σε ένα παιχνίδι που μας κράτησε εν τέλει στην τσίτα ως το τελευταίο δευτερόλεπτο και με εναλλαγή συναισθημάτων. Πόσο τον γουστάρω αυτό τον παίχτη ρε Γιάννη. Ποιο αυτό είναι αυτό σου, ναι. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους παίχτες, σε όλα τα παιδιά που απέδειξαν ότι και πέρυσι και φέτος δικαιούταν να κόψουν πρώτη το νήμα
με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε διοικητική ευρυθμία και συνέπεια και πέρυσι και φέτος. Κάτι, δύο πράγματα που λείπουν 100%. Πάντως, Γιάννη, να σου πω κάτι. Αυτός ο παίχτης, δηλαδή, δεν είναι μόνο το κορμί του που είναι νταμάρι, που λέμε. Είναι πλασμένος για φόρο. Καταρχήν ξέρει και μπάλα. Μπορεί να ήταν offside και πως τη σταμάτησε την μπάλα και τη γύρισε στον γκολ που του ακυρώθηκε. Που σημαίνει ότι γνωρίζει, ο άνθρωπος γνωρίζει τα μυστικά του ποδοσφαίρου. Είναι τεχνικός, είναι. Πασάρι, δίνει, βάζει. Είναι δηλαδή πολλά. Ο παίκτης αυτός αδικείται που να παίζει. Είναι πολυτέλεια για τη Super League 2. Για τη Super League 2. Πώς θα το κάνουμε. Και ο Σουλούκος, κοίταξε. Έχω την γνώμη. Εγώ που είμαι, ας πούμε, σαν ουδέδρος, ο Σουλούκος έχει κάτι στην ΑΕΛ εκεί πάνω που είναι. Η ΑΕΛ έχει τρεις θερματοφύλακες. Θεοδωρόπουλο, Σουλούκο, Αντωνόπουλο. Που είναι the first class. Ωραία. Πάντως το Σουλούκο που βλέπω εγώ. Ήταν άτυχος, ξέρω εγώ. Αλλά η ατυχία του ενός είναι ευνόησε τον άλλον, ξέρω εγώ. Γιατί αν έπαιζε ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έχει χιαστό, τι έχει. Κάτι έχει, τραυματισμό έχει. Έκανε εγχείρηση. Ναι, μακάρι το παιδί να γυρίσει γρήγορα και να επανέλθει. Την έχασε τη χρονιά ο Θεοδωρόπουλος. Να γυρίσει γρήγορα την νέα χρονιά, να είναι. Να είναι και σιδερένιος ο πιο. Πάντως ο Σουλούκος, ο αντικαταστάτης του, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τραυματίστηκε ο ένας και δείχνει ο Πιτσιρικάς, πώς είναι 22, είναι ο Σουλούκος. Ναι. Εντάξει, για τραυματοφύλακας είναι μικρός. Εγώ πάντως αποκαρδιώθηκα με την εμφάνιση του Βάθηκου που ξαναγύρισε. Του διαιτητή, αποκαρδιώθηκα, που τον είδα ξανά. Διαιτητή Super League, παρακαλούμε. Ναι. Πάντως, να πούμε ότι τη διαφορά στην ΑΕΛ σήμερα, με βάση αυτά που βλέπουμε, την κάνει ο τερματοφύλακάς της και ο Σέντερ Φόρτης. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα δομημένη, εκτός των τριών προστικών ουσιαστικά, είναι ένα σύνολο. Γιάννη, δεν ξεχωρίζει κανένας άλλος, επειδή το είδα το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξεχωρίζει, μετριότητες είναι οι άλλοι. Ένα λεπτό. Όπως και να το κάνουμε τώρα. Δεν είναι τώρα για. Ένα λεπτό. Δεν το δέχομαι αυτό επουδενή και θα σας πω γιατί. Γιατί και πέρυσι ήταν πρωταγωνίστρια. Αυτοί οι περισσότεροι παίκτες έχουν παίξει στην ομάδα της ΑΕΛ, της Super League 1. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για μετριότητες. Ξέρουμε πώς υποβιβάστηκε η ΑΕΛ από την πρώτη εθνική και ξέρουμε γιατί δεν ανέβηκε πέρυσι. Όπως ξέρουμε ότι δεν θα ανέβει και φέτος. Αλλά φέτος είναι περισσότερο ευθύνη των διοικούντων παρά των παικτών και των όσων εμπλέκονται. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Θωμά τον Κυπαρίση που ανέλαβε ναι. Το ρόλο του συνδετήριου Κρίκου, γενικό αρχηγό τον είπανε. Ατρελαθείς. Πριν είχαμε τον Τάσο τον Βενέτη και τον Νταβλαρίδη διευθυντές και ο Θωμάς ο Κυπαρίσης ονομάστηκε γενικός αρχηγός. Μία λύση. Κάποιος πανηγύριζε βέβαια από αυτούς, γράφοντας κατεβατά στο Facebook πώς πήρε η ΑΕΛ επί Σωτηρούλη το Θωμά τον Κυπαρίση σαν ποδοσφαιριστή. Τι δουλειά έχουν αυτά τα πράγματα. Να μας γράφεις 6.000 λέξεις πώς έγινε μεταγραφή σαν ποδοσφαιριστή. Θα ήτι δες να πεις να μοιράσεις πάλι κουτόχορτο στο φίλαθρο κόσμο της Λάρισσας ότι τον Κυπαρίση τον ανακάλυψε ο Σωτηρούλης. Τι, σαν παίχτη, παιχταράς τότε, διεθνής. Επιτυχία το ότι ήρθε στη Λάρισσα. Σαν διεθνής, ναι, την καταλογίζουμε. Αλλά γενικό αρχηγό, όπως τον λένε τώρα, τον έκανε ο Κούγιας. Το 2015. Μαζί τη χτίσανε την ΑΕΛ. Ένα δελτίο. Κατερινιώτης είναι ο Κυπαρίσης. Πώς. Κατερινιώτης είναι. Ναι. Κατερινιώτης. Λοιπόν, και θα τα μπλέξω όλα αυτά. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Εάν όμως στη θέση της ΑΕΛ ήταν ο Πανσεραϊκός, οι αλλαγές που έκανε ο Γκαρσία και κάτι άλλα πράγματα, θα λέγαμε ότι το παιχνίδι ήταν μιλημένο 100%. Το προσπερνώ για να δώσω το μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΛ ότι στηρίξτε την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, μόνον αυτούς, γιατί μόνον αυτοί μπορούν. Σουλούκος, Θεοδωρόπουλος, Παπαγεωργίου, Θανάσης, Παπαγεωργίου Κώστας, Γκοτζαμανίδης, Ηλιάδης, Όγκμποε, Νικολιάς, Μαυριάς, Γλινός, Μαξιμένκο. Αυτοί είναι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν
που υπήρχαν από πριν. Το τεράστιο ψέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές, το παραμύθι αυτό θα πρέπει να το κόψουν. Ούτε φέτος θα πάρει άδεια η ΑΕΛ. Δεν παίρνει άδεια. Δεν παίρνει γιατί δεν είναι συνεπής η τωρινή διοίκηση. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια. Αυτές οι απαγορεύσεις που λένε είναι της πλάκας οι περιορισμοί. Έχεις δικαίωμα να πάρεις τρεις παίχτες πάνω από 25 και ένα στρατό ολόκληρο κάτω από 23. Αυτή η ομάδα θέλει πάνω από τρεις παιχταράδες. 25 και αν είχε τρεις δεν μπορούσαν να πάρουν άλλους δύο όγκουμποε. Στις θέσεις τους βέβαια, όχι μπροστινούς. Μπορούσαν. Δεν το έκαναν. Έχασαν την αυτήν. Και πάω τώρα να απαντήσω στο μήνυμα που λέγαμε, γιατί και εδώ πρέπει τα ψέματα να καταρριφθούν. Πρώτον, δεν υποστηρίζω, εξακολουθώ, είπε ο φίλος, σε εισαγωγικά 100%, να υποστηρίζω τον προηγούμενο. Ποτέ δεν υποστήριξα τον προηγούμενο, υποστηρίζω πάντα όποιος είναι πρόεδρος της ΑΕΛ. Με μια διαφοροποίηση ότι τώρα μετά από όσα έγιναν, αποσύρω τη στήριξή μου από τον Ταβέλη και απλά υποστηρίζω την ΑΕΛ, την ομάδα της καρδιάς μου όπως πάντα. Όμως ψέματα πλέον δεν θα ξαναπεράσουν. Χρησιμοποίησαν και τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος ήταν ο συνδητήριος κρίκος της αγοραπολισίας της ΑΕΛ μεταξύ Κουγιά και Ταμπέλη. Να βγάλει μία ανακοίνωση και να μας πει τα εξής ψέματα. Ότι, και γράψανε τι γράψανε, βόμβα, βόμβα λέει, η συναλλαγματική το 1.700 αφορά χρέη του Κούγια. Μα ποιος είπε το αντίθετο. Πριν τρεις μέρες ο ίδιος ο Κούγιας το αποκάλυψε. Ότι όσον αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, έχω και μια συναλλαγματική στα χέρια μου, 1.700, αν δεν πληρωθούν θα την κάνω χρήση. Ποιος είπε το διαφορετικό. Επίσης μας είπαν ότι υπάρχει ένα χρέος 300 περίπου χιλιάδων ευρώ από πριν, το οποίο δεν ήταν γνωστό στον ίνι ιδιοκτήτη. Και μετά, πολύ φυσιολογικό, αφού πληρώνεις με δόσεις τον προηγούμενο, όσα χρέη δεν σου έγραψε στο χαρτί και είναι άγνωστα, αφαιρούνται από το τίμημα της αγοραπολισίας. Πού είναι το πρόβλημα, στο 300άρι. Όσον αφορά τα 5 εκατομμύρια που είπε ο φίλος, είναι ένα ψέμα τεράστιο. Τα χρέη που άφησε ο προηγούμενος είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Ένα 700 και κάτι ψηλά είναι στο δημόσιο, εφορία, ΕΚΑ κλπ. Τα οποία έχουν ρυθμιστεί σε 100 δόσεις και πληρώνει η ομάδα 17.000 το μήνα. 500, 600 θέλετε ήταν το μπαν των ξένων, το οποίο πληρώθηκε για να μπορούν να κάνουν τις μεταγραφές αυτές, τον υποπεριορισμό μεταγραφών. Τα 300 που βγήκαν τώρα που λένε, δεν τα ήξερε αυτά πριν ο κύριος Χρυστακόπουλος, αφού αυτός είχε το ταμείο. Βγήκαν λέει τώρα, βέβαια πάντων. Άντε βγήκαν τώρα γιατί ο Τάσος είναι καλό παιδί. Ένα 700 και 300, 2.600 και βάζω και ένα 1.000.000 καπέλο εγώ τη μισθή που ήταν απλήρωτη πριν και λοιπά. 3,5. 5 δεν υπάρχουν. Πώς έγινε αυτό το 3,5 αγαπητέ μου, πώς έλεγε στο μήνυμα και κόψτε αυτό το σανό, δεν σας πιστεύει πλέον κανένας. Έπεσε η ομάδα από την πρώτη εθνική στη δεύτερη. Διατήρησε το ίδιο ρόστερ. Και έχασε 3 εκατομμύρια. 1,5 από την Νόβα και 1,5 από το στοίχημα. Αυτά είναι τα χρέη. Τα 3 εκατομμύρια που έχασε από την αλλαγή κατηγορίας. Με άδειο γήπεδο. Χωρίς χορηγίες, χωρίς διαφημίσεις. Τι ψάχνετε να βρείτε. Και ο καινούριος, ο τωρινός, τι αγόρασε. Τα χρέη αγόρασε. Τα χρέη αγόρασε. Και 5 εκατομμύρια να ήταν μαζί με τα λεφτά του Κούγια, είναι μικρό το ποσό. Όταν η Ξάνθη πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. Τα λάθη να μας πείτε τώρα. Να και βάλουμε αυτά τα παραμύθια. Να βάλουμε και τον κόσμο Γιάννη στην κουβέντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Με τον κύριο Γιάννη θα ήθελα να μιλήσω. Παντό τη Νίκη Βόλου είμαι. Σας ακούω, αγαπητέ. Μιλάτε ήδη. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και στην ΑΕΛ την Πέμπτη? Είναι η χαρά του Πανσεραϊκού. Μάλιστα. Είναι η χαρά του Πανσεραϊκού. Οι Σεραίοι παρακαλούν να μην κερδίσει κανένας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εγώ πιστεύω κύριε Γιάννη θα κερδίσουμε. Έτσι πιστεύω. Εάν κερδίσει Νίκη Βόλου, ξανά η διαφορά είναι πιο κάτω από την ελληνική Βόλου στη βαθμολογία. Ξανά η διαφορά παραμένει στους ίδιους σχεδόν βαθμούς. Βέβαια, μην ξεχνάμε το Πανσεραϊκός
θα περάσει από τον Πόλο, θα πρέπει να παίξει και στην Καρδίτσα, έρχεται και στο Αλκαζάρ μετά από δύο αγωνιστικές. Είναι τρία σημαντικά παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό που μπορεί να τα χάσει εδώ στη Θεσσαλία. Σωστά. Είναι αμφίροπο το παιχνίδι, φίλε μου. Ναι. Εσύ ως οπαδός της Νίκης βλέπεις ότι θα πάρει το παιχνίδι Νίκη Βόλου. Εγώ ως οπαδός της ΑΕΛ θέλω να κερδίσει η ΑΕΛ. Έγινε, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Να είστε καλά. Και εσύ να είστε καλά. Γεια. Ομολογουμένως ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά μια που μιλάμε για το... Θα γίνει Τετάρτη, δεν νομίζω. Αυτό το μάτς πρέπει να γίνει, νομίζω, είναι Πέμπτη. Έτσι, ακριβώς. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη στο Πανσαλικό, γιατί έχει Κυριακή παιχνίδι το Πανσαλικό. Μπορεί να γίνει στην Νεάπολη. Ή στη Νεάπολη. Όχι, νομίζω ότι αυτό το 4 ήταν σωστό που βάλαμε. Την Τρίτη θα γίνουν τα παιχνίδια. Έτσι λέει η διοργανώτρια. Νομίζω ότι την Τετάρτη πρέπει να είναι τα παιχνίδια. Η Super League 2 αυτή την ημερομηνία δίνει. Μάλιστα. Αλλά πάμε όμως εμείς στο Δημοτικό της Βέρειας να δούμε τι έκανε η Νίκη Βόλου στο σημερινό, σήμερα το απόγευμα, κόντρα στο Νούπουσου Βέρεια. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο της Βέρειας από τον Βόλο να στηρίξουν την προσπάθεια της Νίκης Βόλου, της ομάδας του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, να κάνει το τρίποντο, ένα τρίποντο που θα την κρατούσε ψηλά στην βαθμολογία. Η Νίκη Βόλου από νωρίς έδειξε ότι είναι το αφεντικό στο σημερινό παιχνίδι. Αμφίρωπο το μάτς στα πρώτα του λεπτά, μετά η Νίκη Βόλου έδειξε ότι αυτή είναι που κινεί τα νήματα στον αγώνα. Η Βέρεια πέρυσι τέτοιο καιρό ζούσε στιγμές μεγαλείου. Ναι. Ζούσε στιγμές μεγαλείου. Φεύγαν τα πακέτα εδώ και εκεί. Ας είναι καλά οι μπανάνες. Αυτό το γεγονός είναι που πρέπει να συζητήσουν ορισμένοι. Όπως το γεγονός, εγώ πολύ φοβάμαι, θα το φέρω τώρα σε αντιδιαστολή, ότι όσοι πανηγύριζαν για την απελευθέρωση της ΑΕΛ, οι ελευθερωτές δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα κλαίνε πάνω σε ένα πτώμα βυσσινή. Πολύ το φοβάμαι. 68 λεπτό και με ένα δυνατό αριστερό σουτ ο Γαβριλίδης κάνει το 0-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Χαμένο πέναλτι για την Βέρεια. Και σε μια από τις αντεπιθέσεις. Κομβικό το χαμένο πέναλτι. Βέβαια. Αλλάζει όλη η ιστορία. Η Νίκη Βόλου έβγαινε στην κόντρα πολλές φορές και μια από αυτές... Ξέρετε ότι όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, βλέποντας τέτοιους αγώνες και τέτοια αποτελέσματα, είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί τέτοια μάτς σώνουν την τιμή της κατηγορίας, της χειρότερης και πιο αμαρτωλής κατηγορίας της Ευρώπης. Αυτά τα μάτς είναι
Είναι διαφήμιση πραγματική. 0-2 λοιπόν, με δύο τέρματα του Γαβριλίδη. Η Νίκη Βόλου πέρασε με το τρίποντο από την πόλη που φτιάχνει το καλύτερο ραβανί, τη Βέρεια. Ναι. Και... Είναι 2-3 που είναι εμπλεκόμενοι και με την ΠΑΕ, που διαμαρτύρονται τώρα για τα ουσάια του Πανσεραϊκού και πέρυσι γράφαν άρθρα «Κατεβατά η Βασίλισσα του Βορρά». Οι Καραγκιόζηδες. Και είναι και δημοσιογράφοι. Πάντως το δεύτερο του Πανσεραϊκού ήταν ο Σάιντ, Γιάννη. Ναι, είναι αυτοί οι επόπτες που είναι οι κολλητοί. Οι κολλητοί το... Κοιτάξτε τι γράφει ο... Πανσεραϊκού που κάνουν κουμάντο. Ο τηλεθεατής. Δεν είναι νερό για λειτουργιά, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις με την ίδια πλάκα. Αποστόλη, καλύτερη εκπομπή. Σας ακούμε. Τα λέμε την επόμενη στο καφενείο και γινόμαστε μάγκες. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτός είσαι. Θα είσαι μια ζωή μάγκας. Και θα πηγαίνεις στο καφενείο και θα τα λες σαν να μην τα έχεις ακούσει. Και αυτό είναι. Σημαντικό. Είναι ικανότητα. Να, θα το ευχηθώ μόνο να είναι μάγκας διαρκώς και να μην γίνεται μάγκας μόνο στο καφενείο. Μερικοί. Μερικοί χαίρονται με το να γίνονται μάγκες σε καφενείο. Έχει ένα στάλαγμα ηρωνίας ο φίλος. Έχασε ο Ηρακλής Λάρισσας 1-0 από τον Απόλλωνα Πόντο από το 10ο λεπτό. Εμείς, Γιάννη, έκανε το 1-0 η ομάδα των Ποντίων και ο Ηρακλής Λάρισσας, παρά τις προσπάθειες που έκανε, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Τώρα σας πω κάτι λίγο για να γελάσουμε, επειδή λέγαμε και για τα γενέθλια. Είναι μια παιχτούρα στα ταμπάτικα πριν 40 περίπου χρόνια. Παιχταράς. Έβγαζε μάτια. Ίσως ήταν και ο Καραπιάλης της εποχής. Λίγο πριν του Βασίλη. Αλλά είχε και μια κακή συνήθεια. Ήταν αυτό. Καταλαβαίνετε. Θειασότητα. Ναι. Και πάνε δύο αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός του Πανιουνίου. Σπουδαία ομάδα του Πανιών, Άλφα Εθνική. Πάνε να τον πάρουν οι μεταγραφή. Μιλάμε για σούπερ ταλέντο. Και το παλικάρι είναι μέσα στο σπίτι, σαν τα μπάτικα, φτωχολογία, ξέρω εγώ τι. Και βλέπει από το παράθυρο δύο γραβατωμένους απ' έξω. Που να ξέρει, ήταν του Πανιωνίου. Πάνε να τον ψήσουν, να τον πάρουν. Και νόμιζε ότι ήταν η ασφάλεια. Και το έσκασε από το παράθυρο πίσω. Σου λέει, οπ, έρχονται τώρα, τελειώσαμε. Και χάθηκε η μεταγραφή, ρε παιδιά. Και για το Σάκη του Τζίμα θέλω να πω κάτι. Ναι. Έσωσε έναν άνθρωπο που χρωστούσε πάνω από μισό δις. Μισό δις. Μισό δις, πάνω από μισό δις. Σε δραχμές ή... Ευρώ, βρε. Μισό δις. Ναι. Μάλιστα. Ναι. 500 τόσα χιλιάρικα. Και του έκανε με τις ενέργειες... Όχι εκατομμύριο, όχι δις. Ναι, μισό εκατομμύριο. Ναι. Γιατί το εδώ και εγώ. Μισό είναι πολλά τα λεφτά, ρε Γιάννη. Ναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Καλώς. Τόσα λεφτά που έχουμε να. Στο Ντουρβά γι' αυτό. Μισό εκατομμύριο και. Και του έκανε με τις ενέργειες του Σάκη του Τζίμα ένα φοβερό κούρεμα. Φοβερό. Της τάξης του 70%. Α. Αλλά... Ναι. Τα έχει αυτά ο Σάκαρος. Δεν ακούστηκε το ευχαριστώ. Αυτό είναι ευχαριστία. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός παρά ευεργέτη θέατος ευχαρίστου. Πάρε μια ντουντούκα και φώναξέ το αυτό, Γιάννη. Αφού δεν μπορεί να το φωνάξει ο Σάκης Τζίμας, το φωνάζω εγώ, τι να κάνω. Είναι η ευχαριστία. Ο Σάκης Τζίμας είναι σεμνός, δεν είναι μητροπατής. Ο Σάκης είναι... Ιδιαίτερο σεμνό παιδί. Και ό,τι κάνει, το κάνει αξιολογότατος, φίλος, πάνω απ' όλα. Να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια τους άτομα, οικογένειες. Και όλους με τον τρόπο του μας έχει βοηθήσει, όλους. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός κύριος. Και το ευχόμαστε τα καλύτερα γι' αυτόν και την οικογένειά του. Πάμε και στην γάμα εθνική κατηγορία και όπου είχαμε πλήρη αγωνιστική. Έχουμε δάκρυα στη Λάρισα. Δάκρυα. Δεύτερος όμιλος. Έχουμε Κοζάνη Μακεδονικούς Φούφα 4-1. Εθνικός Κεραμιδίου Πυρικός 1-1. Σβορώνος Κεραυνός Αγγελοχωρίου 0-2.
Ελασσόνα, Πόντι, Κοζάνης 2-3. Τι γίνεται? Ρεάλκι, Καστοριά, ο Χανιώτης 0-1. Διωτιάς Αγιάς, Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Και Δεσσαλικός ΠΑΟΚ Κριτσόνης 1-1. Ο Ολυμπιακός Βόλου σαν έχει βρίσκεται με το πόδι στην ταχύτητα. Έκανε ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Το θέμα είναι μπορεί. Να δούμε. Να δούμε και τη βαθμολογία. Άρα τέσσερα μάτς μηνάνε. Τέσσερα, ναι. Να δούμε τη βαθμολογία. Από το πέμπτο και κάτω όλοι κινδυνεύουν. Κοζάνη 50-37, ο Χανιώτης. Περικός 35, Αγγελοχώρη 33, Κεραμίδη 32, Σβόρος 32. Καστοριά 28, Πόντι Κοζάνης 28, Εδησαϊκός 27, Κριτσόνη 27. Ελασσόνα 26, έπεσε Ελασσόνα στη ζώνη του υποβιβασμού. Ποιος θα το έλεγε αυτό? Μακεδονικός Βουβά 23, Ολυμπιακός Βόλου 22, Δωτίας Αγιάς 17. Ο Δωτίας Αγιάς του φίλου μου, του Κυριάκου Καφανέλη, ο οποίος δεν ξέρω αν εκλέχθηκε σήμερα με τις εκλογές των πολιτικών μηχανικών. Έχεις καμιά? Δεν έχω κάποια πληροφόρηση, δεν ασχολήθηκα. Είναι ένας εξαιρετικός παράγοντας, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Το ευχόμαστε, αν εκλέχτηκε, να... Καλή θητεία. Αν δεν εκλέχτηκε, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο για την επόμενη. Αν εκλέχτηκε, καλή θητεία, καλά αποτελέσματα, όταν λέω αποτελέσματα, ως στέλεχος βέβαια τώρα πολιτικό των πολιτικών μηχανικών, να κάνει αυτό που μπορεί για να πάρει τα πάνω του ο κλάδος. Ο κλάδος ο οποίος έχει από τις διάφορες κρίσεις από την πανδημία έχει πληγεί σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Ευχόμαστε η νέα διοίκηση των πολιτικών μηχανικών, όποια και αν είναι αυτή, και ευχόμαστε να είναι μέσα και ο Κυριάκος Καφανέλης, να ενσκύψει πάνω στα προβλήματα των επαγγελματιών, των πολιτικών μηχανικών και να δώσει τις καλύτερες και τις περισσότερες και όσες λύσεις μπορεί. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία όποιοι και αν έχουν εκλεγεί, καλή επιτυχία στο έργο τους και κουράγιο. Κουράγιο. Να δούμε την επόμενη, αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική έχουμε Μακεδονικός Χανιώτης, Ολυμπιακός Βόλου Καστοριά, στις 8 του μηνός, 4 η ώρα το απόγευμα. Κριτσόνης Δωτίας Αγιάς, Πόντι Κοζάνης Εδεσσαϊκός, Πυρικός Κοζάνη. Το υποτιθέμενο ντέρμπι, η Κοζάνη έχει βγει όμως. Κεραμνός Αγγελοχωρίου, Εθνικός Κεραμιδίου και Ελασσόνας Βορώνος. Δεύτερο παιχνίδι μέσα στην έδρα για την Ελασσόνα. Που αυτοκτόνησε στην κυριολεξία. Που αυτοκτόνησε βέβαια, και ας ελπίσουμε το χαρακτήρι να μην συνεχιστεί και την επόμενη Κυριακή. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Λευκή Μυϊπατο 0-3, Ναυπακτιακός Αστέρας Φίκη 1-0, Τρίκαλα Απόλλων Πάργας 4-0, Τηλικράτης Αστέρας Πετρίδη 4-0, Παναγρινιακός Πανευσυνιακός 0-1, Βίζας Μεγάρων Χαλκίδα 5-0 και Διγινής Νεοχωρίου Ζάκυνθος 0-1. Πάμε στη βαθμολογία. Χαμένη χρονιά για τα Τρίκαλα, δυστυχώς. Τηλικράτης Λευκάδας 50, Ύπατο 49, Παλαιστινιακός 39, Τρίκαλα 39, Φίκη 37. Υπάρχει ένας άτυπος συναγωνισμός, ανταγωνισμός αυτό μεταξύ των Τρικάλων και της Φίκης. Αυτή είναι ισομένη μέχρι και 37. Μέχρι εκεί που θα τερματίσει πρώτος, πιο μπροστά. Μετά Βίζας Μεγάρων, Λευκίμης με 33, Ζάκυνθος 30, Πετρίτης 29. Αυτή είναι όλη ισομένη. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα είναι Παναγρινιακός 22, Απόλλων Πάργας 20, Διγνής Νεοχωρίου 15, και οι 5 είναι... Χαλκίδα 14 και Ναυπακτιακός Αστέρας 9. Με ποιον έπαιζε η Φίκη σήμερα, μπορούμε να γυρίσουμε στην προηγούμενη κάρτα? Με τον Ναυπακτιακό Αστέρα μου φαίνεται. Την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας. Ναι, ναι, Ναυπακτιακός Αστέρας Φίκη 1-0. Τι γίνεται, ρε Φίκη? Μάλιστα. Πω. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Δεν λέμε. Κακό για το ποδόσφαιρο το τρικαλινό. Κακό. Και πάμε και στην επόμενη αγωνιστική.
Επόμενη αγωνιστική Ήπατο Πανεπιστημιακός, Ζάκυνθος Πανακλινιακός, Χαλκίδα Λιγνής Νεοχωρίο. Αυτά τα παιχνίδια γίνονται για να γίνονται, έχουν πέσει και οι δύο. Πετρητής Βίζα Μεγάρων, Φίκη Λευκύμη, Απόλλων Πάρια Συναφακτιακός Αστέρας και Τηλικράτης Λευκάδας. Ω, εκεί είναι το ντέρμπι. Το πρώτο και το τελευταίο μάτς είναι. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο και το τελευταίο. Ντέρμπι. Αν κερδίσει το ΙΠΑ, το βγαίνει νοκάουτ ο Πανεπιστημιακός. Ναι. Αν κερδίσουν τα Τρίκαλα και κερδίσει και το ΙΠΑΤΟ, το ΙΠΑΤΟ παίρνει κεφάλι. Παίρνει κεφάλι. Και από εκεί και πέρα όλα μπορούν να γίνουν. Το μόνο που έχω να πω εγώ βλέποντας τον τρίτο όμιλο είναι ότι είναι κρίμα για μια ομάδα σαν τον ΑΟ Τρικάλων να μην είναι πρώτη. Είναι ο Τηλικράτης. Ποιος Τηλικράτης εκεί, ποιο ΙΠΑΤΟ, τα Τρίκαλα είστε. Ποιος Τηλικράτης. Τα λάθη που έγιναν φέτος να μην ξαναγίνουν για να μπορέσετε, να μπορέσουν τα Τρίκαλα επιτέλους να μπουν στην, να έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στην δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και αν χάσει την άνοδο, αν τη χάσουν τα Τρίκαλα, που όπως φαίνεται θα την χάσουν, θα πρέπει η νέα διοίκηση... Δεν προλαβαίνουν κάνει... τώρα τα Τρίκαλα. Δεν προλαβαίνουν τα Τρίκαλα. Δεν προλαβαίνουν. 39 με 50. Έχει τελειώσει η ιστορία. 39 με 50, εντάξει, το πολύ πολύ από 11 να πάει 8. Γιατί παίζει με τον πρώτο, τον Τηλικράτη. Αλλά είναι και το ύπατο από κάτω. Να μην πάει 18 μέχρι το τέλος. Είναι και το ύπατο από κάτω. Θα πρέπει να τους διώξουν όλους. Θα πρέπει να κάνετε αρχή κανονική. Θα φύγουν ακόμα και οι φροντιστές. Όλοι από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Απόστολε, αν δεν βρεθεί. Αν δεν βρεθεί επενδυτής της προκοπής, δεν υπάρχει. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό πλέον. Λέμε, ρε Γιάννη, ότι με τέτοιος, με ανθρώπους... Τι να κάνει ο ερασιτέχνης, με έρανο δεν γίνεται η δουλειά. Όχι. Θα πρέπει αυτοί που διοικούν, οι γιατροί που λένε έτσι... Τι να κάνω, δεν υπάρχουν χρήματα για να ανεβείς κατηγορίες και να κάνεις το. Πω. Να δούμε. Τώρα τι γίνεται. Ο ενδυνάμει τώρα θα γίνει και νικητής. Θα με πάρετε τηλέφωνο τώρα για να σας χρησιμοποιήσουμε για το διαγωνισμό. Δίνοντας και τις απαντήσεις μου. Βέβαια και αυτός τις απαντήσεις. Αυτός που θα πάρει, είπαμε, θα πάρει δικαιούται και δώρο. Δικαιούται και δώρο και μάλιστα καλό δώρο. Αυτός που θα πάρει, εγώ μπορώ να έχω τα χαρτιά, παρακαλώ, στα χέρια. Ας το διαλέξει και όλα στο δώρο, λέω εγώ, ότι πρέπει να πείτε. Είναι πολύ καλή ιδέα σου, Γιάννη. Να το διαλέξει κι ο Λεωφόρο. Μπορεί να είναι φίλος του Τσίπουρου και να θέλει να πάει σε κάποιο από τα. Να το διαλέξει κι ο Λεωφόρο. Ή στο πρεμιέρα. Ή να θέλει να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι στο πρεμιέρα. Σωστό. Μπορεί να μην πιει ουίσκι, ρε, πρέπει να πιει βότκα. Εντάξει. Είπα εγώ. Μπορεί να θέλει να πιει. Πολύ σωστό. Σουμάδα. Πολύ σωστό. Θα του πούμε εμεί τι θα πιει. Άντε, περιμένω. Ποιος θα είναι ο τυχερός, ποιος θα, όποιος απαντήσει, όποιος σηκώσει το τηλέφωνο τώρα, κάνει ένα τηλέφωνο. Ναι. Ακούσα, Απόστολε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τα νούμερα θέλω να πω. Ωραιότατα. Από πού παίρνουμε τηλέφωνο? Από τη Νέα Ιωνία του Βόλου. Από πάρα πολύ ωραία. Ωραίος. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι για τη Νέα Ιωνία, για την νίκη. Λοιπόν, την Τετάρτη, λοιπόν, μάλλον την Πέμπτη που είναι με την ΑΕΛ, από τώρα λέω, εφόσον η νίκη κερδίσει, θέτει υποψηφιότητα για την πρώτη θέση. Με άκουσες, φίλε? Ναι, ναι, να είσαι καλά, κύριε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν μπαίνει η νίκη, η διαφορά νομίζω με την ΑΕΛ τρεις βαθμούς πρέπει να είναι. Γιάννη, τρεις βαθμούς δεν είναι? Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι η νίκη. Με την εμφάνιση που μέχρι τώρα έχει κάνει και συνεχίζει έτσι. Πώς θα γίνει πρώτο φαβορή, μωρέ? Εγώ λέω, καταρχάς έχει και. Άμα κερδίσει την ΑΕΛ, θα ισοβαθμίσουν. Ένα λεπτό. Έχει τον Παρσεραϊκό εδώ. Αν κερδίσει την ΑΕΛ, θα ισοβαθμίσουν. Να πω και τη συνέχεια. Άκουσε με το. Ναι. Αν κερδίσει την ΑΕΛ, θα ισοβαθμίσουν. Και αν κερδίσει και ο Παρσεραϊκός, θα φύγει ο Παρσεραϊκός 15 πόντους. Για ποια φαβορή? Είναι και εδώ, να πω κάτι. Είναι και εδώ να έρθει. Και θα γίνει το 15-12. Είναι να πάει και στην ΑΕΛ, είναι και στην Καρδίτσα. Τα είπαμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ βάζω την νίκη Βόλου στους υποψηφίους για να ανεβεί.
για να αποδεσμεύσουμε. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Μισό λεπτάκι, μην κλείσετε. Θέλω όχι, να μου πείτε, να μου πείτε 10 αριθμούς από το 1 έως το 46. Ευχαρίστως. Πάμε. Λοιπόν, σημείωσε. Ναι. 1. Ναι. 3. 3. 5. 1-3 το σκορ την Πέμπτη. 7-9. Ναι. 15. Ναι. 19. Ναι. 21. Μισό τώρα. Ένα ακόμη. 1,40. 8, 8 έχετε πει. Δύο νούμερα. Αλλά ακόμα. Δύο ακόμα. 41 το βάλες. Όχι. Βάλει το 40. Ναι, 41. Και το 28. Έσπασε στη... τη σειρά των μονών. Έλεγες και αζυγό. 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 41, 28. Ναι, κύριε Γαλάτη. Λοιπόν, τι δωράκι θέλεις να σου κάνει η εκπομπή, από ποιο? Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Δαιμόνα μου και θα σου πω. Ωραία, τι μαγκιά είσαι. Με τη σταυτονομία. Με τη σταυτονομία. Ωραίο. Λοιπόν, αφήνετε, δεν κλείνετε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Αφήνετε το κινητό στο κοντρόλ να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί και τα βρίσκουμε δυο μας. Να σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Εμείς θα σας πάρουμε, οι συνεργάτες μου θα σας πάρουν. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Για να το θα μιλήσουμε το... το κοντρόλ. Με το κοντρόλ τώρα, εντάξει, έγινε, περιμένω. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω ναι, 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 να είστε καλά όλοι. Και να έχετε προσωπική και οικογενειακή υγεία. Και καλό να Πάσχα. Να είστε καλά, Ράβο στο Λαγκό. Και καλό Πάσχα. Επίσης. Λοιπόν. Και εσύ και ο κύριος Γιάννης και ο εξαριστερός που ο κύριος Σπύρος. Και ο κύριος Σπύρος. Σπύρος, ναι, ο Σπύρος. Έγινε, φίλε μου, να είστε καλά. Νιου Τζέρσι, Νέα Ιωνία. Όλοι να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τρεις παίκτες που έπαιξαν λέει σε ομάδες του Βόλου και κατάγονταν από την Αφρική έχουν παίξει αρκετοί. Βρήκατε αρκετούς. Ουάρντα, Ογκουνσότο, Σαγκαρέ, Μάντα, Μπουέλε. Είναι μερικοί από τους... Μπουέλε. Ναι, ο Γκί Μπουέλε. Μερικοί από τους παίκτες που έπαιξαν σε Βόλο και Ολυμπιακό Βόλου. Το προσωνύμιο του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου και προέδρου του Τοξότη στην Β' Εθνική, του κύριου Ανέσιο Σιφίδη, είναι Τεόφιλο Κουμπίλιας. Κουμπίλια. Τον φώναζαν Κουμπίλιας, Τεόφιλο Κουμπίλιας. Περού. Είχε και το σουλούπι. Είχε το σουλούπι, ήταν και είναι, ο άνθρωπος είναι μελαχρινός, μαυριδερός, με λίγο την κυλίτσα, ξέρεις, του Κουμπίλιας. Αλλά ήξερε και τεράστια μπάλα, όπως ήξερε και ο Κουμπίλιας, τεχνίτης. Το παρατσούκλι του Αγουρογιάννη του Γιώργο. Μπρίγκελ. Μπρίγκελ. Χάνς Πέτερ Μπρίγκελ. Γερμανός της μεγάλης ομάδος της Γερμανίας, του Μπράιτνερ, του Αουγκεντάλερ. Δεκαθλητής Θήβου. Ναι, του Μπέρτι Φόκτς, του Κλίσμαν. Και όλων των Γερμανών. Και ο Γιώργος ο Αγοροϊάς ήταν πρωταλλητής Στίβου ήταν. Στίβο. Βέβαια, του Στίβου μετά. Από το Στίβο ξεκίνησε και τελικά τον κέρδισε, το ποδόσφαιρο. Το κλασικό του Εδιμβούργου είναι φυσικά το Χάρτς Χιμπέρνιαν. Είναι οι δύο ομάδες πράσινες και οι δύο. Πράσινο άσπρο και οι δύο. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Εκείνα στη Ρέιτζερ Σέλτικ, το Χάρτς Χιμπέρνιαν. Είναι όλα τα λεφτά. Και το κλασικό της Ουαλίας είναι το Ρέξαμ Κάρντιφ. Τη Σουόνσι δεν την αναφέρουν καθόλου και ποτέ. Ρέξαμ Κάρντιφ. Τώρα, Γιάννη, το 1993 έγινε το φιλικό παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ. Το τελικό σκορ 1-2. Ποιος ήταν ο διαιτητής? Αυτός που η ΑΕΛ δεν κέρδισε ποτέ. Δίπλα σου τον έχεις. Εγώ ήμουνα.
Ο Σπύρος ο Κανούλης, Με βοηθώ τον Πλατανιώτη και τον Παπαργύρη. Σπύρο. Καλά, είχα παίξει το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα 2-2. Και τον ΠΑΟΚ, ΑΕΛ 1-1. Καλά, δεν έκανε δηλαδή ένα κλικ εκεί να βάλει η ΑΕΛ ένα γκολ τουλάχιστον ή 2-2. Εντάξει, φιλικό ήταν. Τι φιλικό, εκεί ο Ζαγοράκης πήγα και τον τράβηξε ένα δεσίδι, έπαιζε, λες, έπαιζε παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό έγινε, ήταν μεγάλος παίχτης. Γιατί οι παίχτες αυτοί δεν έχουν σπυροφιλικά. Το κατάλαβε και ήρθε, μετά μου λέει καλά που με προφύλαξε. Γιατί κλωτσούσε εδώ και σου λέω γινόταν χαμός. Γινόταν, τι φιλικό, αυτό ήταν σαν να ήταν τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο παιδιά. Είμαστε, περάσαμε τον χρόνο πάρα πολύ. 20-25 λεπτά από τον χρόνο που κανονικά θα έπρεπε να τελειώσουμε. Εμείς να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τους χορηγούς μας που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθούν. Να στείλω ένα μήνυμα σε κάποιους. 10 δευτερόλεπτα, συγγνώμη και από τη Μαρία και από όλους σας. Μία μέρα βγήκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ με τη γυναίκα του, την Κλιμεντίνη, βόλτα έξω και πιάνει κουβέντα με έναν οδοκαθαριστή η Κλιμεντίνη. Ναι. Αργή, ξέρω εγώ τι, γυρνάει ο Τσόρτσιλ, λέει: άντε ρε, προχώρα. Πάει εκεί, λέει: τι κάνετε εσείς τώρα με τον οδοκαθαριστή, με το σκουπιδιάρι, λέει, τόση ώρα. Ήτανε καψούρης, μου λέει η Κλιμεντίνη. Ήμουν ο μεγάλος ερωτάς του τότε. Ευτυχώς λέει γνώρισε με άλλο, θα ήσουν η γυναίκα ενός οδοκαθαριστή. Και του λέει Κλιμεντίνη, λάθος κάνεις. Αυτός θα ήταν πρωθυπουργός. Ωραίος. Καλά το... Αν το πιάσαν το μήνυμα κάποιοι... Ναι, αυτός θα ήταν πρωθυπουργός. Καψούρας και ο Τσόρτσιλ με τη γυναίκα του. Καψούρα μεγάλη. Αφού είχαν και 400 χρόνια διαφορά, τι δεν θα έρθει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και υγεία, παιδιά. Και Campus FM το 10-12 το πρωί. Καλογέννης. 97 και 8. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.